Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Ραπτό.gr. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Άιντε καλημέρες. Άιντε Κωνσταντίνο μου, φρεσκαδούρα σε βλέπω ρε που λέμε. Φρεσκαδούρα σε βλέπω. Εγώ βραχνιασμένος είμαι, έκλεισε φωνούλα μου. Φολσουρωμένοι είναι. Φολσουρωμένοι. Πίνουνε, περνάνε καλά. Ωραία τα Χριστούγεννα, ρε φίλε. Πάνε, τρώνε το βράδυ. Τρώνε, μελομακάρονα. Πού να πηδήξει το βράδυ μετά. Λες, τρώει, σαν κοίταξε, τον κοίταξε. Αν είσαι 35 άρα, μέχρι εκεί μπορεί. 18, 20, 25, ναι. 30. Που είσαι όλη μέρα. Ναι, 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 ναι. Αλλά 50 πρέπει να έχει μόνο αυξημένη τεστοστερόνη. Παρακολουθούσα να πούμε. Τι έβλεπε πάλι. Πώ τρώγανε. Ήταν ένα με μια Ινδιάνα να πούμε. Τη άρεσε η Ινδιάνα. Γιατί η Ινδιάνα την άρεσε η Ινδιάνα. Για να την λε. Μια 55 η Ινδιάνα 65. Αυτό έτρωγε, αυτό έτρωγε. Έσκασε. Έσκασε, έτρωγε. Ωραία, η Ινδιάνα το βράδυ. Το βράδυ θα περάσει σολαδούρα. Είναι συντονιτή το βράδυ. Σολαδούρα η Ινδιάνα. You porn και δεν συμμαζεύεται. Δεν τρέπεσε μέρες που είναι Κωνσταντίνε μου. Γιατί, πέρασε καλά, σ' άρεσαν τα Χριστούγεννα. Όχι. Δεν σ' αρέσει τίποτα. Κουράζομαι. Ούτε το πνεύμα των ημερών, ούτε βόλτες. Δύο κομμουνιστές έκανε να μου με μαγκιά. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε τώρα. Δηλαδή κάτσε τώρα και ξητάρεις. Η μεγαλύτερη κουμούνα που πέρασε από τη γη. Ναι, κάτσε. Δηλαδή μου λες δεν σ' αρέσουν οι γιορτές τα Χριστούγεννα. Τι να σ' αρέσει, είναι υποκριτικές, είναι εντάξει. Τι τρως, παχαίνεις. Και. Τίποτα δεν σ' αρέσει από όλα, ξέρω κάτι που σ' αρέσει μέσα. Για πες. Το δώρο των Χριστουγέννων. Αυτό έχει.
αυτό εξυπακούεται, έτσι. Για να ήμουν επιχειρηματίας όμως. Ναι, να το δίνα. Να το δίνε. Στο δάτο Χριστουγέννου θα πονούσε. Που είναι και υποχρεωτικό και δεν μπορεί να μην ναι, το δώσεις. Ναι, είναι εμάς, είναι εμάς, δεν το συζητάμε. Έτσι, έτσι. Το δόντο Χριστουγέννου σ' αρέσει όμως. Αυτός, πας λίγο, ξοδεύεις παραπάνω, τρως, πίνεις. Ναι. Πέρασε καλά Βόλο και είδες τον Μπέο, τον φίλο μας. Γιατί πήγα και εγώ πρόσφατα. Κάπου ήταν ο Μπέος. Τον Κούγια πήρα τηλέφωνο. Στη Λάρισα, πέρασε από Λάρισα. Ναι. Είχε κάτι κουμπάρι εκεί, κάτι αυτή. Μια χαρά πέρασε. Είδα την Ευγενούλα που γιόρταζε κιόλας. Σήμερα να πούμε χρόνια πολλά. Παίρνω το Κούγια τηλέφωνο. Άρα που είσαι, με λέει, στο Παρνασό έφυγα. Α, στα Πινελίκια, ναι, τι. Ναι, στο Παρνασό είμαι, λέει. Στο Παρνασό, Κούγια. Ναι, έχω ένα σπίτι, μου λέει, εκεί από το 81. Με μοντέλα. Δεν ξέρω, το ρωτήσα τη Διακρισία να κάνει. Ναι, 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 ναι. Λέω εκεί στη Λάρισα, λέω στην πλατεία ταχυδρομεία μου, τυχωθεί κανένα, λέω που. Και τον πλακώσα. Ωραία, πλατεία. Θα με αναλάβει. Μην αγχώνει, δουλειά μου. Δουλειά μου. Το λέει, βάρα και μια για μένα. Α, έτσι είπε. Εν το σκύλο. Του κολόβλαχου. Εν το σκύλο, ναι. Του έχω αλφα εθνική να πούμε και τα λοιπά. Ευρώπη θα βγάλω. Πήρα θάρρο και εγώ πέρα σε ένα μαγαζί. Άντε ρε κολόβλα χειλό, σας έχει αλφα εθνική να πούμε. Ο άρχοντας ο Κούγιας. Πού θα σας τα λέω εκεί, με γκαντόνια και σαγόνια και με τη βιοκαρπέτα εκεί πέρα απένταρη να πούμε. Άμα δεν τους είδα όμως. Δεν ήταν, πού τα είπες αυτά όμως. Στην πλατεία ταχυδρομείου. Μέσα στην πλατεία ταχυδρομείου. Καλά, δεν πέτυχες αυτούς πόσους λένε. Τους μάστερς. Τους μόνστερς. Δεν πέτυχες κανένα μόνστερ, κανένα τέρας, κανένα έτσι. Χρόνια πολλά στο Στέφανο να πούμε σήμερα. Ποιος είναι ο Στέφανος. Ο Στέφανος και η Στεφανία γιορτάζουν. Η Στεφανία. Ναι, έχουμε Στεφανάκους. Έχουμε. Εγώ μας, το Στέφανο εδώ έξω. Σε φέρνει το κουλούρι. Ναι. Κάθε μέρα. Μην ξεχάσει το πει χρόνια πολλά. Ναι, άμα ξεχάσω να τον πω, θα με φέρει κουλούρι. Θα σε φέρει. Θα πληρώνω το κουλούρι. Τζάμπα, άμα τον πω χρόνια πολλά, θα με φέρει τζάμπα το κουλούρι. Δεν νομίζω. Εμείνες, λοιπόν. Δεν νομίζω να στο φέρει. Αλλά να πούμε χρόνια. Έχουμε Στεφανάκους. Έχω τον Στέφανο τον πυγμάχο, τον φίλο. Σωστά, φιλαράκι, φιλαράκι. Ναι. Λοιπόν, είναι από του Αγίου όπου έδωσαν μεγάλε μάχε. Τι μάχη έδωσε. Ήταν, αποκαλείται πρωτομάρτυρα, ήταν ο πρώτο που μαρτύρησε για τον Χριστό. Τι ο Στέφανος. Έτσι ο έκανε, παθόστα, δηλαδή. Έκανε το δικό του αγώνα ο πρώτος. Ναι. Τεσσεράκια του Ιησού ήταν. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Τι πράγμα είσαι. Σαν το Μανάβη να πούμε. Τι πράγμα δεν και τον Νικόλα. Έτσι. Άμα πεθάνουν αυτέ, κάνουμε Άγιους και αυτού. Ποιον. Ο Μανάβης με τον Νικόλα. Να, ήδη μνημονεύονται διαρκώς. Έχουν μείνει στην ιστορία. Θέλοντας και εμείς. Έχουν μείνει στην ιστορία. Ναι, γιατί όχι. Δεν έχουν επιτελέσει έργο ιερό, αλλά έχουν επιτελέσει έργο για τον ΠΑΟ. Στο Νέα Τούμπα, α πούμε, μια πτέρυγα να είναι του πτέρυγα Μανάβη, να πούμε. Πολύ πιθανό να ονομάσω ένα κομμάτι και μια θύρα Μανάβη. Και μετά η πτέρυγα Νικόλα. Και μετά από 100 χρόνια θα λέει: μα ο Νικόλα έβριζε τον ΠΑΟ. Ναι, αλλά αυτό και ναι. Σωστά. Ο Στέφανος μαρτύρης. Κοίτα να δει, να μην πούμε χρόνια πολλά στου ανθρώπου. Χρόνια πολλά λοιπόν να τελειώνουμε και να αφήνουμε στην άκρη τα. Ο παδός του Ιησού. Δηλαδή, οργανωμένος. Πρωτομάρτυρας. Όχι απλά πρωτομάρτυρας. Λοιπόν, πώς πέθανε αυτός δηλαδή, τον σκοτώσανε. Ναι, τον κυνηγούσανε. Τον κυνηγούσανε. Τον κυνήγησαν. Κάτι έκανε για τον κυνηγάνε. Όχι, τον κυνήγησαν γιατί δεν ήθελα να σταματήσει να διαδίδει τα. Α, οι άλλοι ήταν αντίπαλοι του Ιησού. Ναι, ναι, ναι. Ναι ήταν ναι. Άλλο που στηρίζανε. Ναι, που στηρίζανε. Όχι τον χριστιανισμό. Ήταν αντίπαλοι του χριστιανισμού. Ακριβώς. Παίζαν μπάλα δηλαδή. Διακρινόταν για τη ρητορική του ικανότητα και την εγένη χριστιανική του δράση. Οι Ιουδαίοι βλέποντας αυτή τη δραστηριότητα. Φοβήθηκαν τη δράση του και διέταξαν τον αποκεφαλισμό. Το ναι. Άρα. Να τα ξέρεις αυτά, να τα πεις ο φίλος ο Στεφανάκος. Για την ομάδα του Ιησού ήταν καλός. Για τους αντίπαλους ήταν. Άμα το θέτεις κάπως έτσι, ναι. Αλλά οι αντίπαλοι είχαν διαιτησία και δικαστικά και αστυνομία. Άμα θες να το θέσουμε ποδοσφαιρικά. Ναι. Και δεν μπορούσαμε. Είχαν πιασμένη την αστυνομία. Τα είχαν πιασμένα όλα. Τους αγόρασε κανένα λάπτοπ και αυτούς. Δεν ξέρω τι. Κοίτα να δεις. Τι ουδέα. Τα έκαν όλα ποδοσφαιρικά. Αγόρασε λάπτοπ στην αστυνομία για να τα έχει καλά. Δεν ξέρω. Δεν γράφει έκθεση τίποτα. Η έκθεση να με πουλάει στρέλα. Δεν λες τώρα δύο εβδομάδες χωρίς μπάλα πώς θα την παλέψουμε. Είδα χθες μπάλα. Εκεί θα πάμε τώρα. Εκεί θα πάμε. Θα πάμε γιατί με έχετε φάει τα αυτιά εδώ εσείς οι, ναι, οι φίλοι του μπάλα. Γουαρδιόλα, οι φίλοι της μπαλάρας που χάνετε το τόπι. Ναι. Πάτε δείτε τους Χάρλεμς. Ναι. Το φέρουμε εδώ και στην Ελλάδα. Χάνουμε ευκαιρίες, Ολυμπιακός. Ναι. Δεν παίρνουν ποτάθμα αυτές τις ομάδες. Όχι, δεν παίρνουν. Δεν το παίρνουν, Κωνσταντίνε. Δεν παίρνουν. Το παίρνει η Γιουβέντους με το μισό 0. Το παίρνει η Λίβερπουλ με το 1,5-2-0. Θα το πάρει ο ΠΑΟΚ με το 1-0 και αυτό. Ερχόμαστε στην κουλτούρα αλέφαντου δηλαδή. Μα αυτή είναι η λογική. Μάλιστα. Διαχρονικά. Αλλά είναι λογικό ο αλέφαντος. Δεν είναι αμυντικό γενής κτλ. Φυσικά. Είναι λογικό. Όποιος φροντίζει τα της αμυντικής σου λειτουργίας παίρνει και το πρωτάθλημα. Έτσι ακριβώς. Θα έχω καλά φρένα πρώτα και μετά θα πατήσω γκάζι. Άναγιά ναι. Σου. Άναγιά σου. Να διορθώσω δηλαδή ποιος θα μου την κάνει να πούμε. Δηλαδή μπαίνω στο μπαρ μέσα. Ναι. Και πρώτα έχει... προσέχω με τις φάω και μετά αρχίζω να. Έχει 10 αραπάδες και 10. Ναι. Πώς το λένε, μπαργουμάνες. Ναι. Πρώτα πρέπει να μην ακουμπήσει ο αραπάς το μόριό του στο παντελόνι. Ναι, και μετά και άμα αρχίσω να γλιτώσω, ναι. Να πούμε, θα αρχίσω να κλείνω το μάτι στη σερβιτόρα να πούμε. Έτσι ακριβώς. Και αυτό είναι, πάει έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Άρα συμφωνούμε. Λοιπόν, η φίλη σου η Manchester City. Έτσι, ναι. Η Manchester City. Εγώ την Chelsea έβλεπα.
Το πήρε η Τσέλσι, ωραία την έβλεπε η Τσέλσι. Το απολάμβανε στο μάτσε. Ναι, την έβλεπα την Τσέλσι, απολάμβανα το μάτσε. Ναι. Η παρέα μου είχε παίξει over 4,5 να πούμε. Και άντε να μπει και να έβλεπα, το χάσαμε λέω. Δεν υπάρχει, άστε το να πάει στο διάλογο. Με τον Ταβίδ Λουίς δεν έδωσε ένα πέναλτι στην. Στην Τσέλσι? Όχι. Στην Γουότφορντ? Στο 1-1 δεν δίνει πέναλτι στην Γουότφορντ. Το έχει κάνει να πούμε αυτό ο Φλόρο ο Ταβίδ Λουίς. Ναι. Φλωρούμπα. Φλωρούμπα μετά... από τότε νέο σου όνομα μια χαρά πάει. Φλωρούμπα. Φαγές, γκολ, βάζει. Έλα βρε Φλωρούμπα είναι τώρα. Ναι. Στην Αγγλία τώρα να έχει έντερο πάνω τον Ταβίδ Λουίς να πούμε. Ε, ποιον, ποιο να έχει. Τι Ταβίδ Λουίς τώρα. Ο Ταβίδ Λουίς είναι ο φαντάζομαι. Δηλαδή ο Ταβίδ Λουίς άμα πάμε σε μια ταβέρνα και έχει δύο γορίλε και έχουμε τον Ταβίδ Λουίς θα την πέσουμε στου γορίλε. Άμα έχουν τον Βαντάικ ναι, όμως, ναι. Την πέφτει στους γορίλες. Άνετα, ούτ φρίζει. Λες ότι ο Βαντάικ. Βαντάικ. Ναι, τον έχεις πιο. Με τον Ράμος. Ναι. Πάμε εγώ, εσύ ο Ράμος. Βαντάικ Ράμος. Να είμαστε στην ταβέρνα. Τι ωραίο δίδυμο έβαλε. Στην ταβέρνα εγώ, εσύ ο Βαντάικ και ο Ράμος. Και είναι δύο γορίλες. Ναι. Τρεις. Είμαστε ένας παραπάνω. Ναι. Οι γορίλες μαμού. Θα αφήσουμε και... τον Ράμος και τον Βαντάικ και θα πλακωθούμε τους γορίλες. Εγώ δεν θα πάρω ένα μπουκάλι. Ναι. Λοιπόν, άρα με τον Ταβίδ Λουίς. Όχι τον Ταβίδ Λουίς. Με τον Ταβίδ Λουίς. Καταρχά. Θα πει εντάξει ρε παιδιά, δεν τρέχει τίποτα να πούμε. Είναι εύκολο. Είναι εύκολο τον Ταβίδ Λουίς. Το φλόρο τον Ταβίδ Λουίς. Κάνει ένα πέναλτι. Με αυτό το μαλλί είναι εύκολο κιόλα. Έτσι. Το γραπώνει και ναι. Καταρχήν μυϊκά δεν έχει. Το παίρνει στο σπριν το άλλο, το ρίχνει και δίνει επιθετικό φάλο άλλο αλυταρά. Ο άλλο αλυταρά ο διαιτητή, αλυταρά. Έπαιξε Τσέλσι 80-20. Αλλά αυτά δεν τα λέτε εδώ. Αδάμα γινόταν αυτό και έγινε πρώτο πέναλτι για τον Μπάουκ. Το ρίχνει! Πάλι με τον Πάουκ. Εγώ ακόμα δεν έχω πει κουβέντα ακόμα για τον Πάουκ. Τον Καράπαπα και οι άλλοι που λένε. Άμα γινόταν ανάποδα, ήταν πέναλτι υπέρ τη, πώ τη λένε. Γουότφορντ. Τη 100%. Η ομάδα του Έλτον Τζόνι. Αλλά. Λοιπόν, Λέστερ Μάντσεστερ Σίτι 2-1, τα δούμε λίγο. Θα πάμε και κάποιον άλλο να δούμε τι έγινε. Αυτή η Σίτι, το Φερνάντιο, πώ το λένε τον. Φερναντίνιο. Πτώση μεγάλη να πούμε. Οι Σίλβε δεν μαρκάρουν, Βαϊλάντιο δεν μαρκάρει. Είναι κομμένοι. Δημιουργούν φανταστικά. Ω εκεί. Ναι. Εργατέχνης είναι, πρόσεξε, από τη μέση και μπροστά. Δεν έχουν είναι και τον καθαρό μου 4-4 δεν τον έχουν. Δηλαδή έχουν Αγκουέρο, έχουν ψευτοϊνιάδιο. Σ' αρέσει ο Αγκουέρο. Δεν μπορεί να το πεις ψευτοφόρ να πούμε. Εντάξει, εντάξει, δεν είναι όμως ο Κέρβερος ο φόρ. Δεν είναι. Δεν είναι. Λοιπόν, 2-1 η Leicester τη City, η Liverpool 4-0 την Newcastle, πήραμε ένα απέναντι βαβά, να τα λέμε όλα, έτσι εντελώς αβαβά. Σε ποιο? Στο 2-0. Έγινε 2-0 και μετά έγινε 3. Ναι, και 4. 4 πάρα από χθες. Το αβαβά πότε το πήρε? Στο 2-0 σου λέω. Α, το αβαβά, άμα το πάρει στο 0-0, εκεί μετράει πιο πολύ να πούμε. Εντάξει, και στο 2-0. Τώρα, άμα 2-0 και με δώσει αβαβά, ναι. Εντάξει, μπαμπαμπαμπα, δεν έχει, δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Αλλά στο 0-0, όταν τα ανοίξω την τρύπα. Την άνοιξα την τρύπα νωρίς, με Λόβρεν. Εγώ μετράω πάρα πολύ σε αυτά τα μάτς. Το πρώτο γκολ. Το πρώτο γκολ. Ποιο κάνει. Από εκεί και πέρα ανοίξει ο άλλο. Τρέχει ο Ζάμπα στην αντεπίθεση κτλ. Καλά είναι και αυτά. Αλλά εδώ είναι ποιο θα ανοίξει την τρύπα πρώτα. Ποιο θα πάρει την Παρθένα. Άρα, άμα ανοίξει άρα, τρύπα μετά. Το κράξιμο γιατί στην Αγγλία κράζουνε. Να ξέρει, μην νομίζει. Τι κράζουν. Α, τη Λίβερπουλ τη σπρώχνεται και το καγκάτσι. Η Τζέρσι δεν τη σπρώξαν χθε πέρα. Αυτό σου λέω. Αυτό λέμε και εμεί. 4-0 η Λίβερπουλ, 3-1 η Μάντσερ με τον Σόλσκερ η οποία δείχνει αναγεννημένη. Δηλαδή πραγματικά. Γιατί η 3-1 η Μάντσερ με τον. Η Μάντσερ United τη Χάντεσφιλτ. Με τον Σόλσκερ στον πάγκο 2-2. Καλό ποδόσφαιρο. Ακριβώ. Σαν να λένε ότι φύγε ρε Μουρίνιο. Δεν σε θέλαμε ρε αγόρι μου τόσο καιρό. Παίζει μπάλα αυτό. Άλλη ομάδα. Τα μούτρα του κτλ. Ήταν σφιχτά και αντιεπικοινωνιακό και κόλπα και ιστορίε. Η ομάδα η οποία είναι πλέον δεύτερη και την υποτιμάμε όλοι και θέλω να την κουβεντιάσουμε είναι η Τότεναμ. Η οποία έριξε 5 την Μπόρμουθ. 5-1. 5-0. 3-1 και η Μάντσεστερ. 5-0 η Τότεναμ η οποία πέρασε δεύτερη. Δηλαδή πλέον δεν είναι Liverpool City, είναι Liverpool Τότεναμ. Έτσι. Liverpool Τότεναμ. 51 η Liverpool, 45 η Τότεναμ. Και 44 έχει η City πλέον. Τρίτη πέρασε. Ο τέταρτο ποιο είναι. Τέταρτη είναι η Chelsea με 40. Ο πρώτο πόσο έχει, είπαμε. 51. Πάει Τσέλσι. Πάει Τσέλσι, ναι. Εμεί είπαμε το Σάρι, το Σοσία του Μπατζαρά. Ναι. Ρε Σάρι. Ο Νταβίδ Λουίς, τρίτο στόπερ. Ναι. Ευθεία με τον άλλον δεν πάει. Τραβά τον Αλπικουθαέτα δεξί μπακ. Σε τι ηλικία να πούμε. Εντάξει, δεν είναι μεγάλο. Δεν είναι μεγάλο. Δεν τον πήραν τα χρόνια. Σαν τρίτο δεξί στόπερ την έβγαζε καλύτερα. Το χαλά. Χθε βγαίνει ο Καντέ σε μια φάση και πλασάρι out. Στην παρέα που ήμασταν και βλέπαμε το μάτς, άρε τώρα δεν το βάζει over 4,5. Τους λέω, ξέρετε μπάλα. Γι' αυτό φαβόρησε. Για το over 4,5. Είπα, το στίγμα σκοτώνει το ποδόσφαιρο. Γιατί δεν το βλέπουμε ύστερα. Ρε εσείς τους λέω, μα λέει πως ούταν. Ρε ο Καντέ είναι, τον έβαλε ο Πατζαράς εκεί να μπαίνει τέταρτο. Άμα μπαίνει τέταρτο και πλασάρει, ο Καντέ θα το χάσει να πούμε. Ο Καντέ είναι για να μαζεύει τα σκουπίδια εκεί πέρα και να τραβάει να πούμε τα τάκλιν και να δίνει την μπάσα. Δεν είναι για να τον βγάζει τέταρτο μπροστά. 29 είναι ο Αθπλικουέτα. Εμείς δεν σου είπα, δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι μικρός. Σε καλή ηλικία. Σε καλή ηλικία. Είναι γόνιμη ηλικία. 29 ετών. Λοιπόν, είχαμε έκρηξη μετά. Μετά έχει δύο σεντερφόρ. Έχει δύο. Δύο σεντερφόρ δεν έχει. Τους έχει έξω. Τους έχει, ναι. Και παίζει με ψεύτο σεντερφόρ. Αυτό δεν είναι πρόβλημα.
Για την Τζέλσι λες. Πάμε. Εμένα παίζει. Όχι δύο. Ή ο Ζιρού θα παίζει, ναι. Ο. Πες το εσύ. Ναι. Ή ο Ζιρού ή ο Μωράτα. Και παίζει ο. Έχει στην πάντα τον. Ναι. Συνήθως τον ένα τον Αζάρ, σε μια πάντα. Ναι. Και στην άλλη θα γίνει τον Βίλιαμ. Πόσα μάτσα έχει. Στα τελευταία μάτσα τον Αζάρ βάζει σέντερφορ συνήθως να πούμε. Χθες. Σωστά. Του έχει πετάξει και έξω και του δύο. Χθες θέμα... έπαιζε. Α πούμε ακριβώς είναι δεκάδα. Ναι. Αζάρ κορυφή. Αζάρ κορυφή. Πέδρο σε μια μπάντα, Βίλιαμ στην άλλη. Ναι. Ο Καντέ, ο Ζορζίνιο και ο Κόβασης, ναι. Μια τριπλέτα τριγώνο, στα χαφ. Και πάντα και ο Καντέ. Ακριβώς. Εντάξει. Ακριβώς. Πάνε αυτοκτόνα. Ένα ναι. Αυτοκτόνα τώρα. Χωρίς εντερφόρ. Δύο έχει. Και η αλλαγή του ήταν να βγει ο Βίλιαμ, να μπει ο Ζιρού. Ναι, που, και... σε ποιο λεπτό, στο 60 πόσο. Ναι, ακριβώς. Άντε, για χαρά. Ναι, δηλαδή αυτό το 4-3-3 που έπαιξε. Ναι, τώρα ο Κόντε πανηγυρίζει. Είναι πραγματικά με ψευτοενιάρια. Τρίβει τα χέρια του ο Κόντε και λέει. Εγώ είμαι αμυντικογενής προπονητής, ναι. Παίζω 5-3-2. Πήρα ναι. Κύπελλο, πήρα πρωτάθλημα. Ωραία. Και έβγαλα και οι τελικές και αυτά, ότι μέσα από το χώρο το μεγάλο στον ευνηδιασμό, έβγαλα και αυτές τις τελικές. Εσείς που παίζετε κατακτητικά, πόσες τελικές βγάλατε. Ναι, δεν έχει άδικο εδώ. Άμα τα πάρουμε δηλαδή και μπασχετικά στατιστικά, ναι. Να πούμε. Βέβαια, ναι. Το πρόβλημα φέτος με τη Τζέλσι είναι ότι οι center for τους, οι δύο, Ζιρού και ο Μωράτα, δεν έχουν γκολ. Πόσα γκολ έχουν. Ο Μωράτα έχει 5, ενώ ο Αζάρ έχει 8. Εδώ μέσα στην Τούμπα. Έχασε καμιά πέντε. Ο Μωράτα έχασε πολλά. Έχασε 5-6 εδώ μέσα. Και όταν ήμασταν πάνω στο Λονδίνο και τον έκανα ερώτηση δημοσιογράφη της Αγγλίας. Καλά έκανε. Λέει τι θα γίνει με τον Μωράτα. Ναι. Λέει εγώ τον βάζω να πάρει ρυθμό. Τώρα, άμα χάνει και τα εύκολα, τι να σας πω. Ναι. Δηλαδή και αυτός έκανε εκνευρισμό. 3-3 σίγουρα έχασε. Ναι, ναι και παραπάνω ναι. Κιόλας έχασε. Λοιπόν, αυτά για την Τζέλσι. Να αναλύσα μια χαρά. Μάχει ο προπονητής, δεν μα συγχωρεί. Ναι. Αν ψάξει, έχει δύο σεντερφόρ και ψάχνετε με ψευτοενιάρια να πούμε. Μα είδε πώ κατέβει. Η Λίβερπουλ δεν έχει ούτω ή άλλω σεντερφόρ να πει βαρύ. Εντάξει, Λίβερπουλ παίζει με πιο ελαφρύ στιλάκι. Έχει ένα να πούμε που μοιάζει με το λιμιό, να με τα δόντια να πούμε ασχημό. Πώς το Φιρμίνο, ο Φιρμίνο με τα δόντια εκείνο. Μ' αρέσει ο παραλληλισμός που έκανε. Ασχημάντρα εκείνο ο Φιρμίνο. Η Λίβερπουλ η οποία έπαιξε θέση. Πότε το Σαλάχ βάζει σεντερφόρ, ξεκινάει. Το Σαλάχ άξιζε να τον ανεβάζει η Λίβερπουλ, ο Κλοπ. Ανεβάζει στροφές, εντάξει, σιγά σιγά κάποια στιγμή το ξεκίνησε εξωδεξιά. Δεν τράβηξε το έργο. Το πετάει σεντερφόρ, πετάει 5 γκολ σε 2 μάτς. Μια δεξιά, μια αριστερά, οπ, το βλέπεις να πούμε σαν σέντερφορ κολλάει καλύτερα. Εμένα και μόνος του μάλιστα. Ναι, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ότι πλέον έχει μονιμοποιηθεί ο Σακίρι. Δηλαδή, ενώ ήταν παγκίτης, έμπαινε κοσάλτα, πλέον έχει πάρει ο θέση Σακίρι, βασικού ο Σακίρι και η τριπλέτα έχει αλλάξει. Ναι, είναι Μανέ, Σακίρι, Σαλάχ στην κορυφή ναι. Και από πίσω είχε Βαϊνάλμου, το Χέντερσον και το Ρομπέρτο. Ο Σακίρι ναι. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει και στην πίσω γραμμή, στη μεσαία, στα χαφ να πούμε. Γιατί όταν κάνει τα rotation και αυτά εδώ στο κέντρο, έχει 5-6 χαφ και παίζουν οι τρεις. Και τους αλλάζει αυτός. Ναι. Τους αλλάζει γιατί είναι πονηρός, τους κάνει να πούμε pressing στο χώρο του κέντρου. Όταν καθεί η μπάλα ξανά πρέπει. Αυτό εδώ βιολογικά δεν αντέχει ο οργανισμός να το κάνει εσάι να πούμε. Γι' αυτό τους αλλάζει και τους φρεσκάρει να πούμε. Ναι. Οπότε ο Σακίρι είναι ρολίστας και σε αυτό το κομμάτι. Κατάλαβες. Και η τετράδα με τον Φιρμίνιο από πίσω ως κρυφό φορό, ψευτο δεκάρι, δεν ξέρω πώς το βάζει. Να πούμε είναι, ναι. Είναι ο Λιμιός εκεί, άστο να πούμε. Είναι ο Λιμιός έχει βάλει, ως τώρα. Ο Βαντάκ είναι παιδαράς. Ο Βαντάκ είναι παιδαράς. Ο άλλος ο Μπακ, ο Αρλόντ, πώς το λένε, έχει αρχίσει και ανεβαίνει ο πιτσιρικάς. Ο Αλεξάνδρ Άλμπου, το δεξί μπακ. Ναι, ο Ρόμπερτσον ανεβαίνει και αυτός. Σωστός. Έφτιαξε καλή τετράδα, έχει λακαμά τερματοφύλακα να πούμε. Και είναι και καλά και τα χάφτη δηλαδή. Λακαμά τερματοφύλακα έχει. Δεν σα αρέσει ο Άλισον. Εδώ είναι λαθέρκια. Τους έχει βγάλει πάρα πολλά. Καλό τερματοφύλακα. Τους έχει βγάλει πάρα πολλά. Έδωσε και πολλά λεφτά. Τα πιο πολλά λεφτά στην ιστορία της. Κάνει λαθάκια. Τράει. Αλλά τα ψιλοσώζει όμως μετά. Τρώει. Λοιπόν, αυτά για όσους δεν είδα χθες τη μεγάλη Λίβερπουλ, η οποία είναι στο συν 6 από τους πετινούς. Γιατί η Τότεναμ είναι δεύτερη. 5-0 την Μπόρμουθ. Η Τότεναμ είναι μια ομάδα που αξίζει. Έκασε γκολ ο Φόρτους. Τώρα θα σα πω όλα. Χαρτί και καλαμάρι θα σα πω. Πώς το λένε δεν, ο Κέιν, για τον Κέιν. Λοιπόν, κάτσε γκολ. Ο Κέιν μου αρέσει πολύ. Ο Κέιν έκανε το 4-0. Ο Κέιν μαζί με τον δικό σου, τον Πρίγιοβιτς. Τον Πρίγιοβιτς. Τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν λέω ότι ο Πρίγιοβιτς είναι Κέιν, μην παρεξηγηθώ έτσι. Όχι. Ναι. Αλλά δείχνουν ότι δεν είναι τα αγκούρια. Φερεβάλλει. Αυτό εδώ είναι σημαντικό στην μπάλα. Ναι. Όταν το δει τον Κέιν στον δρόμο με τον Πρίγιοβιτς και καθίσει και πιει καφέ και πει ρε παιδιά, center forward δεν είστε εσεί. Πού παίζει εσύ στον πάο και εσύ. Βάζει το μυαλό σου, όχι, αυτοί εδώ περιμένουν τώρα στην περιοχή. Την μπάλα να αφήσει το κουτί, να την πετύχουμε το κεφάλι γιατί είναι και ψηλά αγόρια. Ο Κέιν δείχνει στοιχεία πάρα πολύ καλά. Και ολοκληρωμένο center forward. Και έχει ανεβάσει σε ολοκληρωτικό επίπεδο center forward ο Πρίγιοβιτς την παρουσία. Ο Πρίγιοβιτς τώρα, θα σου πω για τον Πρίγιοβιτς ένα πιπεράτο, γιατί έχω ένα φίλο Τουρκό που με ενημερώνει για το πρωτάθλημα της Τουρκίας που τη γράφω εδώ πέρα. Τούρκο. Τούρκος, ναι. Ανταλλάσσετε απόψεις. Δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Μεταξύ σας. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί εγώ γράφω και εδώ για ρεπορτάζ. Τι γελάς, ρε απίθανε. Ναι, ρε παιδί. Αυτός είναι Φόλα Γαλατά Σαράι.
Και χθες μου στέλνει ένα αποστάσμα που έκανε ο πιο γνωστός δημοσιογράφος της Γαλατά Σαράη. Χαμένες πατρίδες. Όχι, Τούρκος είναι. Τούρκος. Μια χαρά παλικάρι. Ναι. Λοιπόν, ο πιο γνωστός δημοσιογράφος της Τουρκίας, ξέρω εγώ, ο Σωτηριακόπουλος, ο αντίστοιχος. Ναι. Που γίνεται χαμός από κάτω. Λακαμάς δηλαδή. Τέλος πάντων, ναι. Και τι έχει που ποστάρει εκεί. Τι ποστάρει. Τον Μπρίγιοβιτς. Για ποιο πράγμα, για τη Γαλατά. Ναι. Και, λέει, για όσους ψάχνουν center for, τον έχουμε δίπλα μας. Πετάζω, σκίζω λέει τα ημάτια μου, κάπως έτσι να το μεταφράσω. Σκίζουν και οι Τούρκοι τα ημάτια. Ότι αυτός είναι ο ιδανικός σεντερφόρ για να πάρουμε, λέει, να λύσουμε το πρόβλημα του γκολ. Έχουν θέμα στον γκολ αυτοί εκεί. Έχουν θέμα στον γκολ. Ψάχνονται διαρκώς. Δηλαδή με ντερντιγιόκ μία από τότε. Για πότε τον θέλουν δηλαδή. Γενάρη. Από κάτω λοιπόν ο συγκεκριμένος ο φίλος μου γιατί του γράψα, λέω για τον Γενάρη, λέω να το ξεχάσουν. Λέει, ναι. Το καλοκαίρι να πληρώσουν 10 οι Τουρκαλάδες. Εσύ ως τι μίλησε, ως πόλας που της πάει παύλα. Όχι, ως γνώσης των δεδομένων, του ρεπορτάζ. Ο Πρίγκοβιτς δεν πουλείται τώρα. Τι να κάνουμε. Ναι. Δεν το λέω εγώ, βγήκαν. Ποιος το λέει. Όλοι το είπαν. Ναι. Δεν πουλείται ο Πρίγκοβιτς. Άμα τον κάτσει τον κοντό 13 εκατομμύρια, 14 θα το δώσει. Το Γενάρη. Δεν φεύγει το Γενάρη. Ναι, ωραία, στον πουλάω θα τον πάρει στο καλοκαίρι. Τελείωσε. Ναι. Θα τον πάρει. Θα το πει ο κοντό. Φεύγει, αφού το είπανε. Θα το πει. Δεν πουλείται ο Πρίγκοβιτς. Δεν πουλείται τον Πρίγκοβιτς. Και άμα πει το πιθυσμό 15 το θέλω τώρα και έχουμε. Θα το δώσει. Δεν το δίνει, όχι. Δεν το δίνει. Για να πάρει τον κουλούρι μετά και να μα πει. Να σου πω γιατί δεν γράφουμε. Κοίτα, να γράφουμε. Ήρθε το ταλέντο. Το μεγάλο ταλέντο. Να σου πω γιατί δεν το δίνει. Να πιάσει τσίρλο το παντελόνι σου εκεί. Να κάνει κανένα διπλό Ολυμπιακό. Να σε πάει στου 5 με τον κουλούρι σε τερφόρ. Έφτιαξε τώρα. Τι καλό σε κουλούρι. Τι ήθελα και είδε τι ωραίο ποστάρισμα στην Τουρκία. Είδε τι καλό, ναι. Λοιπόν, να σου πω γιατί δεν πωλείται. Γιατί ο Σαββίδη έχει δώσει 110 για να πάρει ένα πρωτάθλημα. Και τώρα που το αγγίζει θα πουλήσει τα 10. Πώ έδωσε. 110 εσύ δεν τα λε πρώτα. Λογιστικά. Λογιστικά. Ναι. Ναι, ωραία, έστω και λογιστικά. Ναι. Έχει δώσει 110. Άδωσε, και λέω, τώρα μια NASA που τον αγγίξει αυτό το οποίο θέλει να πάρει με τα 110 θα το πάει πίσω. Τα 15 θα είναι αληθινά όμως. Βρε, ας είναι αληθινά. Σπαρταριστά. Ξέρω, σπαρταριστά. Κολαριστά. Πάντως το αξιοποιείτε το και πελάτες, τέτοια ήθελες, έτσι. Από κάτω από την ανάπτυξη. Τι Χριστούγεννα και Πρωτούγεννα. Ναι, 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 άκουγα. Έλα να κάνουμε εκπομπές. Χαζούγεννα να βγουν. Χαζούγεννα, το δώρο Χριστουγέννου μας άρεσε. Καλό ήταν. Καλό, μας άρεσε το. Έκλεισε κάτι τρύπες εκεί. Μια χαρά μπαλώθηκαν. Λοιπόν, τι να κάνω. Από κάτω είναι το αξιοσημείωτο. Από την ανάρτηση του Πρίγκοβιτς από τον δημοσιογράφο υπάρχουν πάνω από 1000 σχόλια. Τι είπε ο Πρίγκοβιτς. Απάντησε ο Πρίγκοβιτς. Όχι, όχι. Παρότι τον έχει κάνει τάγκο συγκεκριμένο Πρίγκοβιτς, δεν σε δω τι γράφουν για σένα. Ναι, ναι. Μπορεί να το είδε ο άνθρωπο. Ναι. Όλοι οι φίλοι της Γαλατάς λένε πάρτε το με κλειστά τα μάτια. Ωραία. Τον αποθεώνουν. Φοβάσαι τίποτα τώρα. Όχι, καθόλου. Όχι. Σε βλέπω λίγο το συζητάς, ναι. Όχι, όχι, όχι. Αφαίρεσαι τον κουλούρι, γιατί. Δεν μπορώ να τον πάρω πίσω, τον κουλούρι. Τον κουλούρι δεν μπορώ να τον πάρω πίσω. Δεν μπορώ να τον πάρω πίσω. Και από τα 15 μα δώσει ένα, ναι. Για χαρά τον παίρνει πίσω τον κουλούρι. Α, όλα λε είναι έχω τιμή, αγοράζω. Γιατί από εσύ πάρε σπάνια εκεί πέρα ναι. Να περάσει τα Χριστούγεννα και να βάλει καμιά βενζίνη να πούμε πουθενά και τα λοιπά. Άστο να πα το διάλογο. Ράπ, αν ακούσει ο Λιμνιό όταν το συγκρίζει με τον Φιρμίνιο, δύο εβδομάδε θα έχει. Σικομάρε. Ήθελα να το διαβάσει λίγο αλλιώ, αλλά τέλο. Καλημέρα και χρόνια πολλά, όπω λέτε τώρα στο λαό του ΠΑΟΚ να μην ταξιδέψει και να μην υπερασπίζετε την ομάδα. Σκεφτείτε να λέγανε και στο Στέφανο τότε παλιά να μην ακολουθεί τον Χριστό. Και που ακολούθησε τον Χριστό τι έκανε. Το στην ιστορία. Το φάγαν λάχανο. Είμαστε τώρα μετά από χιλιάδες χρόνια μετά και ακόμα το μνημονεύουν. Δεν το φάγαν λάχανο. Το φάγανε. Ο Χριστός ήταν η μεγαλύτερη κουμούνα ρε, που πέρασε την γη. Λοιπόν, δευτερόλεπτα. Ναι. Δευτερόλεπτα. Ναι. Δώστε λέει τα χιτόνιά σας. Ο ένα, το έχετε δύο, αυτό κανένα χιτόνιο έδωσε που θέλα. Δεν τα ξέρουμε. Ε? Δεν τα ξέρουμε. Δεν είναι γραμμένο τίποτα τι έδινε κανένα χιτόνιο ο ίδιο. Όπω καταλάβατε, είμαστε εδώ από τι 8 rap and cool μέχρι και τι 10 και φέτο τα Χριστούγεννα, τα οποία ακόμα τα βιώνουμε έτσι, δεύτερη μέρα Χριστουγέννων, στα καταστήματα Wind το ένα δώρο φέρνει το άλλο, γιατί αγοράζει το αγαπημένο σου smartphone με έω και 48 άτοκε δόσει και παίρνει χριστουγεννιάτικη δωρεπεταγή αξία 200 ευρώ. Ενώ για αγορές με κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς κερδίζετε και 10% σε γέλοους. Μην περιμένετε άλλο. Τα χριστουγεννιάτικα δώρα σας περιμένουν στα καταστήματα Wind. Εμείς περιμένουμε Σμαράγδα Μπασάκου. Τι κάνεις, κοριτσάρα μου. Γεια σου, Νικόλα. Ξεκουράστηκες, ε? Ξεκουράστηκα πραγματικά. Πού να. Δεν έκανα τίποτα, κυριολεκτικά. Είπα θα ξεκουραστώ. Και νομίζω είναι ότι χρειαζόμασταν. Και εσύ επίσης. Δύο μερούλες να χαλαρώσουμε. Ήμασταν τα παιδάκια, πώς εσύ ήσουν, ο. Ποιος ο πιστός, πώς το έλεγες, ότι είσαι. Ο ήλωτος. Ο ήλωτος του Μετρόπολης. Συνεχίζουν να είμαι, αλλά εντάξει. Λοιπόν, Σμαράγδα Μπασάκου με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Η Ρενό πιστεί στην διαχρονική της σχέση με το κοινό, υποδέχεται και υποδίεται με μεγάλη επιτυχία τον ρόλο του Άγιου Βασίλη και υποδέχεται αυτές τις γιορτές με μοναδικές προσφορές. Επισκεφτείτε σήμερα την Lion Ελλάς Θεσσαλονίκης στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και ανακαλύψτε τις γιορτινές προσφορές της Ρενό σε όλα τα μοντέλα, γιατί
φέτος τα δώρα τα φέρνει η Ρενό. Φίλε μου Εμίλια, Κωνσταντίνε, φίλες και φίλοι, όχι ο Άι Βασίλης. Καλό πρωινό να έχετε. Rap and cool μέχρι και τις 10. Ο ΠΑΟΚ λέει σωσή είναι 8, λέει Κωνσταντίνε. Η Λίβερπουλ σωσή είναι 6, η Ιουβέντους σωσή είναι 9. Τι άλλο να ζητήσουμε από τον Άι Βασίλη. Να, γουστάρει ο κόσμος. Είναι Λίβερπουλ ο φίλος. Είναι Λίβερπουλ. Ωραία, σωστό. Και είναι και Ιουβέντους και ΠΑΟΞΙΣ. Ναι. Είναι φελός για δέσιμο. Γιατί. Δεν του κολλάει όλη η ιστορία μαζί, ε. ΠΑΟΚ Ιουβέντους. Εγώ μαζί σου είμαι. Ο πισινός του ΠΑΟΞΙ. Ναι. Καργαλιέται. Ναι. Να δικεί τους άλλους, να δείχνει δύναμη. Ναι. Απειδή δεν μπορούσε. Τώρα είναι Καζαντζίδης. Ναι. Τώρα που έχει δύναμη. Ναι. Θα είναι Ιουβέντους η οποία έχει βιάσει να πούμε. Τα πάντα όλα. Διαιτητικά, ναι, και τα λοιπά. Και τώρα θέλει να γίνει και Ολυμπιακός, να βιάζει να πούμε και ο ίδιος τους άλλους όσο μπορεί. Δηλαδή δεν θα το χαλάσει τον ΠΑΟΞΙ. Ο ΠΑΟΞΙΔΙΣ γίνανε οι Ιουβέντους οι περισσότεροι λόγω γιατί... χρωμάτων φανέλας, να ξέρει. Για τη βλακεία τους γίνανε. Ναι, ασπρόμαυρα φοράει, ναι, μαμού σου του. Ένα ΠΑΟΞΙΔΙΣ που είναι Ιουβέντους είναι βλάξ. Γιατί δεν είναι Ουντινέζι, ναι. Ο ηχολήπτης μας, ο ΠΑΟΞΙΔΙΣ, ο οποίος είναι Ιουβέντους, είναι βλάκας. Ή είναι βλάκας, ναι. Ιδεολογικά βλάξ. Ή, την έχει, ή το παίζει ότι να η αδικία κτλ. Δεν κολλάνε δηλαδή μαζί, ναι, αυτά τα δύο λες. ΠΑΟΚ και Ιουβέντους. Συμφωνώ εγώ. Όπως δεν κολλάει ΠΑΟΞΙΔΙΣ και Χρυσαυγίτης. Συμφωνώ, συμφωνώ. Τα έχουμε αυτά πει. Αυτά ιδεολογικά δεν κολλάνε, να πούμε. Λοιπόν, τελείωσε. Να κλείσουμε λίγο με την Premier League. Ένα μικρό σχόλιο για την τότε να μην είπαμε για τον Κέιν. Σκόραρε και ο Μιν, ο Σο Μιν, σκόραρε και ο Λούκας Μόρα και είναι η ομάδα η οποία για μένα μπορεί λίγο να κοντράρει την Liverpool, έτσι. Θα πάθει ζημιές πίσω η Tottenham. Ξέρεις τι, θα πάθει ζημιές πίσω. Εγώ βλέπω 5-0 την Bournemouth, 6-2 την Τότεν, την Everton βέβαια. Το είδα εκείνο. 1-0, 2-0 την Leicester. Όποτε θέλει τη συμμαζεύει και, ναι, την άμυνά της. Ναι. Είναι χαμελαίο ποδοσφαιρικός η Τότεν, να ξέρεις. Καλό προπονητή. Τον καλύτερο για μένα. Ο Σωσίας του Μάτι Ποκετίνο. Ναι, ναι, ναι. Έχει τον καλύτερο προπονητή. Μια μέρα τον είδα στον δρόμο τον Καγκάτσι. Ναι. Πώς είναι Ποκετίνο, του λέω. Ποκετίνο, το σκέφτεται. Άρα κουφάλα με λέει. Ναι. Καλός είναι ο Μάτι, να ξέρεις. Είναι μάχημος. Και μην τον μπερδεύεις με τον παπά του. Αυτός κάνει τη δικιά του πορεία, να ξέρεις. Χαράζει τη δικιά του πορεία. Τη δικιά του καριέρα είναι άδικο για πολλούς που έχουν τον πατέρα τους, ο οποίος έχει γράψει και αυτό ιστορία, να τους συγχαίρουμε και να τους συνδέουμε. Πάντα ο πατέρας, ναι, που έχει γράψει ιστορία, ναι, μεγάλη, ναι, θα συγκρίνεται πάντα με το γιο. Ναι. Και είναι πάντα, άδικο όμως για το και γιο. Πάντα, εγώ δεν ξέρω τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, πάντα θα υπάρχει κόντρα μεταξύ τους. Ναι. Είναι υγιέστατο, ναι, αυτό. Ας πούμε, υγεία είναι αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Λέω τώρα, αν ο Μάκης ο Γκαγκάτσης με τον παπά του έχουν κόντρα, ας πούμε σε θέματα δουλειάς κτλ., είναι υγεία. Υγεία. Ναι, ναι, είναι υγεία. Ναι. Εγώ λέω πάντως τον παπά του δεν τον φτάνει. Δεν το φτάνει, λες. Όχι. Έκανα Euro δύσκολα να πάρει. Εκτός αν ο Πάκου έτσι. Ο Καγκάτσης ήταν. Κι όμως έχει μείνει για το Euro ο Καγκάτσης. Είναι ευφιέστατος. Είναι, εντάξει. Ένας ποδοσφαιρικός γκάγκστερ. Πανέξυπνος. Μπήκε και έγινε χαμελέοντας γιατί έπρεπε, ναι, να γίνει έτσι στην Ελλάδα. Ναι. Σούπερ Λίγκα. Ναι. Αυτό είναι το πρωτάθλημά μας. Δούλεψε και για τον Σοκράτη Κόκαλη πολύ καλά. Δούλεψε, εντάξει. Okay. Όχι, ναι, εντάξει. Ο Παόξης δούλεψε για τον Σοκράτη. Ναι. Δούλεψε για τον Σοκράτη Κόκαλη. Ναι. Τα χρόνια που κάνατε. Πόσο τον πλήρωνε, ναι, δεν τον πλήρωνε. Επαγγελματίας. Και εσείς από πίσω ήσασταν ο Ποκόμο. Ο Ποκόμο. Ήσασταν Ποκόμο. Ήρθε λοιπόν ο Σαβίδης και σε είπε, παιδάκι μου, εσύ δεν είσαι για να σε δούλο του Ολυμπιακού. Εσύ είσαι και άλλα πράγματα. Ήρθε λοιπόν ο Κοντός και σε πήρα από Ποκόμο και σε έκανε να πούμε πραγματικά μεγάλη ομάδα. Ισχύει, ο Κοντός. Αυτό. Ναι. Τελείωσε. Απλά για το Ποκόμο τώρα. Για το κομμάτι κόσμος να σου πω. Κόσμος. Ναι, κόσμος. Ναι. Που μου λες, ο κόσμος. Ναι. Ο κόσμος είναι απαραίτητος για να λέγεσαι πραγματικά μεγάλη ομάδα. Βέβαια. Ομάδα χωρίς κόσμο δεν έχει. Να έρχεται ο Τσίπρας. Να πιέζει καταστάσεις. Να πιέζει καταστάσεις. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κλείνουμε με Αγγλία. Απλά να πούμε. Ψήφους, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Αν έχει δυναμική, ειδικό βάρος που λέμε. Αυτό είναι ο κόσμος. Λαϊκό έρισμα. Έτσι. Αυτό. Αυτό είναι ο κόσμος. Αλλά μόνο ο κόσμος μεγάλες ομάδες δεν μπορεί να φτιάξει. Ναι. Πες μου πότε ο κόσμος με πολύ έφτιαξε μεγάλη ομάδα. Με τον κόσμο πολύ φτιάξατε ένα μύθο της αδικίας. Και φτιάξαμε κόσμο. Ναι, με το μύθο, ναι, της αδικίας ότι σας αδικήσαν, σας κάνανε κλαψιάριδες, καζαντζίδες, κάνανε κόσμο. Και φτιάξαμε κόσμο. Ένα αδριάντα στον Μπούζα γι' αυτό. Ναι. Ναι. Μαζί με τον, πώς το λένε, που έκανε το γήπεδο φίλος μου ο Δεδέογλου. Ναι, ναι, βεβαίως, για το Δεδέογλου. Πάμε ένα πιο κοντό άγαλμα εκεί, ναι, τον Μπούζα να πούμε. Δεδέογλου, ναι, ναι, φίλε, έχει προσφέρει, ναι, πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, τους ήξερα την οικογένεια Δεδέογλου από μωρό παιδί. Κάναμε οικογενειακή, είχαμε οικογενειακή σχέση, καλή παρέα κάναμε. Ναι, ναι. Και λοιπόν, με τον Σεραφείμ και με όλη την οικογένεια, πολύ καλά παιδιά όλοι. Μπράβο τους και είμαστε ευγνώμονες γιατί παιδιά βοήθησαν τον ΠΑΟΚ και εξαιτίας σου έγινε και το παλατάκι. Όχι ΠΑΟΞΙΔΕΣ που δώσανε. Έτσι. Όχι ΠΑΟΞΙΔΕΣ που παίρνανε. Δώσανε. Σωστά. Εντάξει, σωστά. Όχι τους υπαλλήλους που τους εκτρέφεται εδώ πέρα και το παίζουν και γλύφουνε. Αυτοί ήταν άλλη σκόψια ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Σωστά. Σωστά. Θα ρωτήσει τον Μπούζα να σε πούνε. Ούτε πολύ φιγούρα, ούτε πολύ λεζάντα, ούτε πολύ φωτογραφία. Και γι' αυτό τους μνημονεύουμε, ναι, κιόλας. Όχι 500 άτομα εκεί να το παίζουν ΠΑΟΞΙΔΕΣ.
στην πλάτη του ΠΑΟ και να πουλάνε ΠΑΟ ξυδιλίκη για να πάρουν μεροκάμα. Ναι. Όχι τέτοιοι. Ναι. Ξεχωρίζουμε τους καλούς από τη μια μεριά. Σωστά. Και τους άλλους από την άλλη μεριά. Αυτό είναι η ιστορία ο Δεδέγλου. Τα έχουμε πει κιόλας. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, Κρίσα Πάλας κάτι 0-0. Μπράιτον Άρσεναλ, νέα γκέλα για την Άρσεναλ. 1-1. Για μένα έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Η Άρσεναλ είναι ο Ηρακλής της Αγγλίας. Δεν νομίζω. Ναι. Όχι ο Ηρακλής της Αγγλίας. Τώρα σήμερα. Τεταρτοπέμπτη είναι συνέχεια. Ποια? Η Άρσεναλ. Η Άρσεναλ. Ναι, ο Ηρακλής ο καημένος. Ναι. Και 12. Τεταρτοπέμπτη είναι η Άρσεναλ. Παλεύει να βγει Champions League. Εντάξει, ναι, ναι, γι' αυτό σου λέει όχι ο Ηρακλής. Τη ραδικήσαμε την Άρσεναλ. Ίσως να είναι ο ΠΑΟΚ όταν ήταν τεταρτοπέμπτος διαρκώς. Όλο ήθελε να κάνει αλλά δεν έκανε ποτέ. Έτσι, τέταρτη, πέμπτη, τέταρτη, πέντε, μπορεί να μπει ο Μίλους. Έχουν εκεί κανένα να κλαίει εκεί πέρα στην Άρσεναλ. Δεν έχουν. Το παίζουν Μπρούκλινες. Άρα είναι ο Ηρακλής. Είστε και σε κλαψιάρι. Και Watford Chelsea 1-2, είπαμε τη βαθμολογία, τα δώσαμε όλα. Να πούμε τι έγινε και στο καμπιονάτο, αν και έχουμε και άλλα θέματα. Μάγιου, είπατε τίποτα, δεν πρόλαβα. Είπαμε για τη Μάγιου. Έχουμε πολλούς μάτσεστε. Είπαμε ότι άλλαξε το Μουρίνιο και πλέον παίζει μπαλίτσα. Η ομάδα έχει λυθεί. Είναι σαφώς καλύτερη Μάντσεστερ. Και πιο εντυπωσιακή κάτι σε χαζετσιγκλίζει. Δεν με ψήνει να κάτσω να τη δω. Αξίζει όμως πλέον. Να δεις τι μπορεί να αλλάξει δεν αυτή η ομάδα. Να κάτσω δηλαδή να έχει παίχτες επίπεδου Πογκμπά, έχει Λουκάκο, έχει Λουζιό. Δεν θες να κάτσεις να δεις δεν τι δεν έκανε καλά ο Μουρίνιο. Ο Πογκμπά δεν με τρελαίνει. Δεν σε τρελαίνει, το κάρφωσε χθες. Ναι. Το παστέλωσε. Δεν με τρελαίνει. Έχει κάτι χάφ εκεί στην Αγγλία καλύτερους να πούμε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή από το να είμαι Άγγλος ας πούμε και να με φέρουν ξέρω εγώ τον Πογκμπά. Ένα Σαχόφ καλύτερος. Θα πάμε και στο Σαχόφ. Έκανε δηλώσεις. Εγώ λέμε μέχρι την τελευταία μέρα λέω του βολέω θα είμαι επαγγελματίας. Λέμε στρατιώτης του ΠΑΟΚ. Έκανε δηλώσεις στην Ουκρανία ο Σαχόφ. Έτσι ο Ευγένιος. Στην Ουκρανία. Ουκρανία. Στην Ουκρανία. Μα πας Ουκρανία θα έχεις μικρανίες με αυτά που θα βλέπεις. Το ματάκι σου θα ανοίξει και θα τσιτωθεί. Δεν θα κοιμάσαι 24 ώρες 24 ώρες εξύπνιος. Και εσύ και όλα μαζί. Όλο σου το σύνολο. Το πακετάκι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Όλο το πακετάκι θα είναι σηκωμένο και εξύπνιο. Αυτές τις μέρες τι μου λείψε πολύ. Πρόσχε θα πεις. Η προπόνηση. Α, η προπόνηση. Α, σου είπα έτσι. Από μετά το Γιαννιού ξεκινάω κι εγώ. Το Σεπτέμβριο ξεκινούσε. Ναι, ρε, ψυχολογικά ξεκινούσα το Σεπτέμβριο. Ψυχολογικά να ετοιμαστώ, να φτιάξω. Πέντε μήνες θα προετοιμαστείς για ένα γυμναστή. Ψυχολογικά. Θα με προπονεί ο αδερφός της Τζέννης. Το γομάρι, το personal trainer. Πόσο χρόνο είναι? 30. Πηδάει πλούσιες. Ό,τι θες κάνει. Άμα 30 χρονών. Θα τον γνωρίσω. Θα τον συμπαθείς γιατί είναι ψυχάρα μεγάλη. Πηδάει καμιά γριά, ρε. Δεν ξέρω τι κάνει στο κρεβάτι του. Δεν ξέρεις. Είναι πάντως. Δεν σου λέει Τζέννη τι κάνει, τι δεν κάνει. Μου τα λέει ο ίδιος ο Σταύρος. Ναι, είναι. Personal trainer 30 χρονών γυμνασμένος, πηδάει μεγάλες με πλούσιες. Άστο. Ανάλογα ποιες προπονεί, ρε φίλε. Ανάλογα ποιες προπονεί. Θα στο γνωρίσω. Θα στο γνωρίσω τώρα και στο καθαδόρα. Τα παίρνει τα λεφτά, τα κάνει δώρα στις φυσιρίκες. Άστα, τα ξέρουμε. Καλά, τι πράγμα είναι. Τι σε κάνει δηλαδή, τι σε κάνει personal trainer. Θα με γυμνάς 4-5 μήνες μέχρι το καλοκαίρι μου λέει θα χάσει 10 κιλάκια. Ναι. Γιατί είσαι καλός Κάρι μου λέει, να ξέρεις, είσαι καλός Κάρι. Είσαι τερατάκι. Ναι. Είσαι ένα χωστό τερατάκι. Έτσι. Να βγούμε τώρα έξω μαζί με τους καλικάντζαρους. Θα σε φτιάξω λέει σε 4 μήνες αγνώριστο. Αυτό μου λέει. Ναι. Απλά λέει θα προσέξεις λίγο και διατροφή. Δεν θα τρώτε πίτσες, μπουγάτσες και δεν συμμαζεύετε. Και τι να τρώμε ρε πέστε να πούμε. Να προσέχουμε λίγο. Ναι. Μία φορά την εβδομάδα λέει θα τρως ό,τι θες. Ναι. Εντάξει. Θα τα λέμε στο καθαστό. Είσαι τσαπατσούλι στο φαΐ. Πολύ. Τσαπατσούλε μες. Χειρότερος από τον Μάτζιος. Ναι, ναι. Ναι, αλλά ο Μάτζιος γεννήθηκε να πούμε. Έχει ταινία μέσα. Ταινία έχει. Έχει ταινία ο Μάτζιος. Έχει ταινία. Ό,τι και αν φάει κλακ. Το ανακυκλώνει αμέσως, τι πράγμα, δεν βάζει. Μονάντερος είναι. Ναι, μονάντερος. Τι πράγμα αυτός ο Μάτζιος, μονάντερος. Φεύγει από το στόμα, βγαίνει από κάτω. Φεύγει από το στόμα, βγαίνει από κάτω. Απίθανο, ασύλλητο με το Μάτζιο, έτσι. Ο Μάτζιος. Τρώει πιο πολύ από εμάς. Ναι, θα ξεχάσει να πεθάνει. Λες, ρε. Γερός να είναι. Είναι μερικοί, ναι. Τους βλέπεις. Τους βλέπεις, δηλαδή να είναι 90-92 και να βαράει εδώ τα πλήκτρα. Ναι, ναι, είναι κάτι τύποι, ξεχνά να πεθάνουν. Έτσι λες, ήταν ο Μάτζιος. Έχεις δει κανένα χοντρό γέρο εκτός από τον Βουτσά και τον Μπάγκαλο. Ναι, χοντρό γέρο έχεις δει να περνάει τα 75-73. Ναι, 74. Ναι, ναι, ναι. Ένα χοντρό ρε παιδί μου που λες αυτός είναι μετά τα 75. Τρεις ξέρω εγώ στην. Τον Μπάγκαλο. Ο Μπάγκαλος. Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος δεν πήγε 70. Κάτσε που θα πάει. Δεν πήγε 70 ο Βενιζέλος. Κάτι αγκιοπλαστικές έκανε κι αυτός. Έκανε, ναι. Μουλώσαν οι κυρτηρίες. Ναι, 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 ναι. Να είναι γερός άνθρωπος. Εντάξει, αλλά. Και βέβαια, πολύ. Αλλά ο Μάτζιος είναι. Παπα Μιχάλη, 69, πάρτε. Γεια σας. Γεια σας. Το πάχος. Ναι. Ποιον ο Βουτσάς αντέ γιατί έκανε σεξ, φίλε. Ο Βουτσάς αντέ γιατί παντρεύτηκε καμιά δεκαριά φορά. Το να έχει αναζωογονήσει. Κοίταξε, ο Βουτσάς γιατί δεν είχε γυναίκα, είπαμε. Οι γυναίκες αυτό ζουν παραπάνω. Στα είπα και πριν. Είπε γιατί δεν έχουν γυναίκα. Λέει την πρόγειρο, α ξέρω εγώ, βαρέθηκα. Πάλι δύο σπίτια ή μέσα λίστα του παπάνω. Ναι, 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 ναι. Ναι, δεν πήγε στο δικαστήριο να πει όχι δίνω 400, όχι δίνεις 200, όχι 250 να μαλώνουν εκεί πέρα. Να σκοτώνουν να κάνουν παιδιά και να πεινάνε τα παιδιά κτλ. Σου λέει τι θες την κόρη, πάρε και ένα σπίτι εσύ. Πάρε μια πισίνα εσύ. Δεν καταλαβαίνω.
τα προβλήματά του έτσι. Ναι. Έκανε και σεξ μέχρι προχωρημένη ό,τι ηλικία. Ό,τι μπορούσε να κάνει. Ναι, συγκούβονταν ήμουν, βρήκα κάτι τύπου σε 90-92 και του ρωτάω γιατί λέω ζείτε εδώ πολύ. Τι κάνανε. Σεξ. Και χασίζει. Όχι χασίζει. Τι. Όχι χασίζει. Πούρα. 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 Και τι. Χορό. Χορό. Ε. Χορό. Κοινό, δεν μπορώ να το πω. Λουλούδια, έτσι. Μα. Χορό, σεξ και πούρα. Σιντούβα. Αυτά. Ναι. Ζουν παραπάνω. Χορό, σεξ. Α, και ρούμι. Και ρούμι. Ρούμι. Και το ρούμι. Τσικουδιά δηλαδή. Ναι, τη δικιά του τσικουδιά. Ρούμι. Και δεν ζουν όλοι από 90 και πάνω. Υποκράτεια, χέμπα, είχαν αυτή και στη... Πάρα πολύ καλή ιατρική περίοδο. Γι' αυτό σου λέω εγώ. Τρομερή. Δηλαδή... δηλαδή, αν έχουν κάτι καλά ω Σιγκούβα, είναι η ιατρική του περίδαψη. Γιατί εδώ, άμα μπει στο νοσοκομείο, ναι. Οι τρει στου πέντε ναι. Κολλάνε εδώ νοσοκομείο και χρυσά, πεθαίνουν από σχολικό ειδήτη. Έχουμε καταπληκτικού γιατρού. Έχουμε καταπληκτικού γιατρού. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Μαρακό που γουστάρει γιατί είναι Λιβερπουλάκι άρρωστο. Ναι. Καλημέρα, χρόνια πολλά, λέει ναι. Βουνά. Ο ραπ πρέπει να χειρίζε από το Σκρούτζ. Γιατί δεν εξηγεί τελειώ, δεν το καταλαβαίνω όμω το μήνυμα. Γιατί ρίζε. Δεν του αρέσει, δεν του θεωρεί χαζέ τι γιορτέ γι' αυτό. Α, για τις γιορτές, ναι. Ναι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, λέει παιδιά, από άλλο πλανήτη αφού είναι ο Ρονάτον. Έχουμε βάλει μια φωτογραφία ναι. από την Αλγερία το 1963 ναι. και είναι ένας τύπος ο οποίος εσύ, τον είδες, είπες ότι είναι ο Ρονάτον. Κακιά έχει τίποτα ο Ρονάτον. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, τριψήφιο, χρόνια πολλά, λέει και σε σένα και σε όλο τον κόσμο. Τριψήφιο ποιον λέει. Εμένα. Για ποιο λόγο. Έχει, ξέρει, με ξέρει αυτός. Τι τριψήφιο. Φιλαράκι μου είναι χρόνια. Εντάξει, ωραία. Άσο τώρα, ναι, μεταξύ ναι. μας τα λέμε. Εντάξει, δεν το λέμε. Ναι. Λοιπόν, Φροζινώνε μίλα 0-0. Ποια μίλα, ρε φίλε. Ναι. Ποια μίλα, ρε φίλε. Δεν μπορεί να κερδίσει ούτε Φροζινώνε. Ναι. Και άλλοι πανηγυρίζουν κάτω επειδή κάνουν τελικές. Και εσύ τον Εργοτέλη με Call of Sight τον πήρε. Εντάξει, τώρα, να κάνουμε. Τώρα. Εντάξει, Κρεζονέλε. Σαμπτόρια και Εύω 2-0. Αταλάντα Γιουβέντους. 2-2. Ωραίο. Ωραίο μάτς. Πώς βαθμούς από το δεύτερο έχει ο Γιουβέντους. 9. 9. Την παίρνει να κάνει rotation τον Ρονάλντο σε κάποια παιχνίδια. Το έκανε. Γιατί χθες δεν τον έβαλε. Το έκανε. Τον έβαλε αλλαγή. Σκόρανε στο 80. Φεύγα κάπου. Σωστά. Εκεί. Σωστά ναι. Κωνσταντινού. Τον έκανε αλλαγή. Έβαλε εξτρέμ την μπάλα και το ματζουκί. Διαβασμένος. Πολύ, πολύ διαβασμένος. Φαίνεται και το Ματουιτί δεν έβαλε χθες. Είχε τον Τσάν, τον Κεντήρα και τον Πετακούρ που πήρε την κίτρινη τη δεύτερη. Είναι καλός προπονητής. Γιατί σου λέει δεν ναι. θα πουλάρω εγώ τώρα. Α χάσω και δύο βαθμού και τρει α χάσω. Σε μια δύσκολη έδρα όπω είναι το πέρασμα. Α χάσω, δεν με πειράζει εμένα. Δεν με πιάνουν οι άλλοι. Και άλλοι χάνουν πόντου να πούμε. Ναι, ναι. Μπήκε ο Ρονάλντο όπω είπε και το κάρφωσε γι' αυτό στο τέλο. Έτσι στο 78. Ο Ζαπάτα μου άρεσε ο σέντερφορ τη Αταλάντα. Ο Μαυρούκο μπροστά ήταν σε όλε τι φάσει μέσα. Ναι. Του έβαλε δύο κολλάκια. Αλλά η Γιουβέντου είναι στου 9. Κοίτα, η Γιουβέντου άμα θέλει να κρατήσει κύπελο πρωτάθλημα και Champions League. Για πε να ξεκουράζει. Θα πρέπει να ξεκουράζει. Να αλλάξει Ματουιτή ή Ρονάλντο ή και τους δυο μαζί. Ναι. Να του δίνει ανάσες. Ναι. Και κάποια στιγμή να βάζει και κανένα center back δίπλα στον άλλο να. Να ξεκουράζει και κανένα στόπερ. Να δίνει στόπερ καλύτερη στον κόσμο. Το καλύτερο δίδυμο για μένα. Κενίτσι, πώς λένε. Κελίνι Μπονούτσι. Ναι. Αυτοί οι δυο και αυτοί κάποιες ανασούλες. Και αυτού λε. Ναι, βέβαια. Αυτή είναι ακρογωνιαίο λίθο. Αυτό το πράγμα εσύ είχε αντίθεση. Ρεσιτάλ. Ρεσιτάλ. Ναι. Σέντερ μπακ, ναι. Και η Ελλήνη Μπονούτσο. Ο Μπονούτσι πήγε στη Μίλαν, δεν μπορούσε να κουμπίσει, ρε φίλε. Ναι. Ξαναγύρισε πάλι πίσω κούμπο. Εκεί έδεσε το. Δηλαδή, και μάλιστα ο Μπονούτσι χωρί τρίτο σέντερ μπακ. Γιατί η Γιουβέντους έπαιζε πάρα πολύ καλά με τριάδα στα στόπερ. Ναι. Και τον Κελίνη που τον έβαζε σαν τρίτο αριστερό στόπερ. Ο Σάντρο, το αριστερό μπακ τη Γιουβέντους αρέσει. Μ' αρέσει πάνω κάτω. Σ' αρέσει πολύ και εμένα πάρα πολύ. Μπορεί να παίξει και το 3-5-2. Μπορεί να παίξει και στόπερ. Και στο περτρίτο μπορεί να παίξει και αριστερό. Υπέροχος ποδοσφαιριστής και νομίζω καλός. Ότι δεν τον έχουμε μνημονεύσει πολλές φορές. Ναι. Είναι εκπληκτικό εργαλείο έτσι είναι στα πολύ χέρια πολύ του Αλέγκρι. Ο δεξιά δεν με τρελαίνει. Ο Σίλιο. Δεν με τρελαίνει ναι, αυτός. Ναι, αυτός ναι. δεν με τρελαίνει. Ναι, ναι. ναι. δεν έχει άδικο. Λοιπόν, πάντως ο κακός ο γαμός έγινε χθες το βράδυ στο παιχνίδι της Ίντερ με την Νάπολη. Ναι. Εκεί ο. Έβλεπα. Ναι, ένα αλλάξ. Κέρδισε η Ίντερ στο 93. Αλλά γίνεται χαμός στην Ιταλία. Δεν το είδα το γκολ. Α, δεν το είδες το γκολ. Εντάξει, οκ, ήταν μια... Είχα μια κουβέντα με κάτι τύπους Ναπολιτάνους, σχοποδίσεις στην Νάπολη και κοπέλες Νάπολη με Νάπολη και τα λοιπά. Έχει πολύ φανικό Νάπολη. Δεν το περίμενα. Και η Θεσσαλία πολύ... Νάπολη γουστάρει πολύ ο κόσμος. Πολύ Νάπολη. Πολύ Νάπολη. Το γκολ το έβαλε... Νάπολη πάντα 4-4-2. Σταθερά, δεν, σταθερά, αλλάζει, δεν ναι. αλλάζει. Το Αντζελότη δεν αλλάζει. Δεν ναι. αλλάζει το 4-4-2. Με Μίλη και Ινσίνιο μπροστά πήρε και αυτό κόκκινη κάρτα. Ναι. Το γκολ το έβαλε ο Μαρτίνεθ, αλλά στο 92-93 έχει γίνει άλλο στην Ιταλία. Ο Αντζελότη έκανε δηλώσεις γιατί δέχτηκε ρατσιστική επίθεση ο Κουλιμπαλή σε ένα μάτσο που πριν νομίζω το παιχνίδι είχαμε και επεισόδιο γιατί είχαμε μαχαιρώματα 4. Πέθανε κανένας. Όχι. Ευτυχώς. 4 Ναπολιτάνοι. Ο Αντσελότη είπε ότι αν ξαναδεχτούμε ρατσιστική επίθεση δεν θα κατέβουμε στο πρωτάθλημα. Σιγά τα αίματα ρε πέστο, σιγά ρε πέστο. Ξεφώνησαν τον Κουλιμπαλή είπαμε. Τι τον είπανε δηλαδή τον Κουλιμπαλή.
είναι μαύρος. Είναι μαύρος και τι. Ας έπαιρνα και εγώ 250 εκατομμύρια. Ξέρω και ας με λέγανε, ξέρω εγώ, να μας κάνανε μπούλινγκ. Θα του δείχνα τα αυτά μου. Ναι. Δηλαδή, ρε παιδιά, ρατσισμός τι σημαίνει ρατσισμός. Κάτι που είσαι, ξέρω εγώ, να στο χτυπήσουν. Ναι. Δηλαδή είσαι φαλακρός. Είχαμε με πειράζει καθόλου. Στην Τριανδρία είχαμε, ναι, παρακολουθούσα και έπαιζα και αντίπαλος. Ναι, ναι. Ήταν ένα πολύ καλό μπακ. Φαρμάκι τον λέγανε. Φαρμάκι. Ο Φαρμάκης. Ο Φαρμάκης. Φανταστικός. Πολύ καλός. Ναι. Και για πιο πάνω ήταν. Μια ομαδάρα ήταν η Τριανδρία. Ο Αχιλλέας. Στα καλά του Αχιλλέα. Ναι. Τον, άμα ήθελες να τον εκνευρίσεις το Φαρμάκι να κάνει κάτι τέτοιο, έλεγε για τη φαλάκρα. Άπας και του έλεγε για τη φαλάκρα. Τελείωσε. Απαντούσε, έκανε, έλανε, έκανε λιμπά και τα λοιπά. Ρε παιδάκι μου του λέγανε. Ρε, είσαι ωραία. Μην ασχολείσαι, ναι. Ρε κούκλος είσαι και τι σχέση έχει. Τότε δεν ήταν στη μόδα. Η φαλάκρα, ναι, τώρα είναι στη μόδα, ναι. Τον άλλο το λέγανε, ρε μαύρε, ξέρω και τα λοιπά. Ναι. Λέγανε, ο πατέρας μου σκορεμένος ήταν μηταράς. Ναι, οκ. Okay. Ε, πάει για να πει. Ξέρεις, λέει για τους μηταράδες. Αλήθεια. Αλήθεια, ναι. Πέρα και καλά η μάνα μου. Ναι, 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 ναι. Χαρά, 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 έχουμε χαρές, γιορτές. Κοίτα να δεις, ναι. Σε ένα ματσάρι Ηρακλής, ναι, ναι, στη Χαριλάου, κάνουν ζέσταμα και τα λοιπά και τον κάνουν μπούλινγκ για τη μύτη, να πούμε. Ναι. Αυτός όμως, επειδή ήταν χιουμορίστας, ο σχορεμένος, ναι, ήταν και αυτός σαρκαστικός. Ωραίος, μ' αρέσει. Και πάει ένας Ηρακλειδέας στα κάγκελα, του λέει αυτό που λέει πριν το ματς. Άμα γεννήσει η μύτη σου, λέει, θα μας δώσεις μερικά μυτάκια για το σπίτι. Γυρίζομαι τώρα στην κερκίδα. Του δείχνει τα από αυτά. Ναι, του λέει, ναι, ναι, άμα γεμίσει η λούτσα μου, του λέει, ναι, να σου δώσω 3-4 να τα βάλει στον πάτο τη μαμά σου. Μη μοίρε, Κωνσταντίνε, προηγούμενε που είναι ένα αγόρι μου. Α, είπε τη μαμά μου, άλλο και τα λοιπά. Παρεξηγήθηκε ο άλλο. Παρεξηγήθηκε ο φίλο. Παρεξηγήθηκε ο άλλο. Εσύ, πα και τον κάνει μπουλικό, άλλο έχει στόμα άσχημο, να πούμε. Έχει στόμα άσχημο, δεν τον πιάνει δηλαδή. Στο στόμα ήταν. Το είχε έτοιμο τον πινελίκι δηλαδή. Αποθηκευμένα σε σκληρό δίσκο ανάλογα την περίσταση. Τι πετάμε για αυτό, τι πετάμε για αυτό. Δεν έχω δει πιο αθυρόστομο άνθρωπο από τον πατέρα μου. Ξέρεις τι λένε όμως οι επιστήμες. Τέτοιο πράγμα. Ξέρεις τι λένε. Ότι αυτοί που βρίζουν έχουν πολύ αυξημένο IQ. Πω βρυσίδι, ρε φίλε. Αυτοί που έχουν έτοιμο τον πινελίκι έτσι και το ρίχνουν αβέρτα έχουν πολύ αυξημένο το IQ του. Ρε φίλε. Πολύ βρυσίδι. Το είχε, εντάξει, οκ. Okay. Ε, δηλαδή, του έκανε μπούλινγκ, τον είπε μαύρο. Ναι. Ας πάει ο άλλος, ας δείξει τα σόβρακά του, ας πει εδώ κάτω. Βασικά του ξεχώρισαν και την. Τι του είπα. Τη χώρα, ναι, είπε είμαι περήφανος για τη χώρα μου. Και εντάξει, τι είπατε, ψυχολογικό είπατε. Καθίστε καλά, ρε. 200 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι πολύ ευχαριστημένο σε αυτό το κομμάτι και UEFA και όλοι είναι ευχαριστημένοι. Σοπάμε, τον είπε το μαύρο τώρα και ο μαύρο παρεξηγήθηκε τώρα. Μαύρο δεν είναι. Ε, δεν κακό. Και τι έγινε, τον είπε μαύρο και τι ήταν από το που είναι μαύρο, να πούμε. Ναι, έκαναν τις μαϊμούδες στο γήπεδο. Τι κάνανε? Τις μαϊμούδες. Κάνανε τις μαϊμούδες. Ναι. Έκαναν τις μαϊμούδες. Έχει. Δεν τον είπαμε. Από τον κορόδιμο έδειχναν καμιά μπανάνα, κάνα έτσι. Τον έκαναν ότι δεν είναι. Την μπανάνα θα τον έλεγα. Ναι, 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 ναι. Κάτι θα τον έκανα. Δηλαδή. Θα του έλεγα κάτι και εγώ κατά σαφώς θα, ναι, του έλεγες, ναι, σαφώς θα του έλεγες, αλλά σου λέω δημιουργήθηκε θέμα στην Ιταλία, είναι πρώτο θέμα αυτό και μετά η Ιταλία. Έλα να σου πω, υπερευαισθητοποιημένοι είμαστε τώρα αυτό, είναι και αυτό. Ναι, αλλά να τα αφήσουμε και έτσι αέρα πατέρα και να περνάνε. Αυτό πολύ υποκριτικό είναι ρε φίλε. Γιατί? Αυτή η υπερευαισθησία στο ρατσισμό και τα λοιπά. Ναι. Κάθε μέρα δεχόμαστε ρατσιστικά αυτά. Εγώ για τη φαλάκρα μου, ο άλλος για τον μπόι του. Ναι, ναι. Ο άλλος ξέρω εγώ κουτσέρι. Γιατί ναι, δεν βλέπετε, ναι, είναι χάλι. Το λέει γκαβέ, το φωνάζει το καφέ, ο γκαβός το λέει. Δεν βλέπει ο άνθρωπος, έγινε από το άλλος. Α, εγώ κουτσοσάω, φαλακροσάω, κοντός. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, δεν βλέπω. Ο βλάχος, ναι, ο πόντι, όπως είσαι έτσι. Ο μηταράς, ο αυταράς. Ναι, αλλά κάποιοι είναι ευαίσθητοι. Τι είναι? Ευαίσθητοι. Να μην ήταν μηταράς, να μην ήταν φαλακροί. Δεν γίνεται. Μην ήταν μαύροι. Ουδής να μην ήταν ευαίσθητοι, ρε φίλε. Ουδής τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, άμα είναι δηλαδή. Ο άλλος είναι μηταράς. Και τον πει, λέω ο Χιλιτίδης, άμα να πεις λέει τον άλλον χοντρό, ναι, ή να το πεις κάτι, άμα σε κάνει εμένα εσύ, ναι, ναι, τι θα με κάνει, ναι. Γιατί δεν είναι χοντρός, θα πας στο δικαστήριο, θα δυνατείς μετά δηλαδή, πας. Δηλαδή ο άλλος είναι κοντός. Ναι. Και άμα δεν πεις, θα κοντός, ψηλώσει μετά, θα πας στο δικαστήριο, θα κάνει. Τι θα κάνει, εντάξει, τώρα μιλάς με έναν άνθρωπο που δεν έχει κανένα κόμπλεξ. Ένα κόμπλεξάρι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Μια μέρα τσακώθηκε από μια άντια μου, ναι, άσχημο γυναίκα. Ε, εντάξει, θα σε κάνω, λέει, μήνυση. Ναι. Λέω, θα πάμε στο δικαστήριο να με κάνεις μήνυση. Θα πούμε το πρόεδρο να πούμε, σε είπα άσχημο γυναίκα. Ναι. Τι θα πει ο πρόεδρος. Η κούκλα του το Ισμαχήν θα είσαι. Ναι. 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 Θα πει ο πρόεδρος, αθώος ο κατηγορούμενος. Έχει να κάνει με τη δισοκρασία του κάθε χαρακτήρα, ρε φίλε. Κάποιο θα παίρνει στα σοβαρά, κάποιο όχι. Ρε Κασίδη θα με πει. Γιατί έχω μαλλιά σαν το Χινκίτα, Κασίδη είμαι, τι να κάνω. Πέσαν τα μαλλιά μου, Κασίδη. Και σιγά το κακό στην ηλικία. Και τι κακό δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τον είπαν μαύρο, λέει. Ε, μα μαύρο είναι. Κάλα τη μαϊμού.
τον Μπόκο Λόκο, δεν το λέω. Μαύρο πού είναι ο μαύρος άνθρωπος, θα πω. Ναι, ναι. Και τι να πω, πού είναι ο άνθρωπος που είναι, ξέρω εσύ εγώ. Εσύ έχεις το ακαταλόγιστο. Σαν την Έλενα Ερήμου το ναι. Χρώμα που έχει, να πούμε. Ναι. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Μάλλον. Έχεις το ακαταλόγιστο. Τι έχω εγώ. Το ακαταλόγιστο. Άκου λέει τώρα. Ναι. Εγώ έχω το ακαταλόγιστο. Λέει τι γλυκά ωραία μου το λέει που είμαι μαύρος, λέει ο Μπόκο Λόκο. Μια χαρά μου το λέει, όμορφα. Ναι. Έχεις το ακαταλόγιστο, έχεις τον τρόπο. Εν τω μεταξύ ο μαύρος είναι και φαλακρός. Εμένα πώς με λέει. Φαλακρέ. Είναι φαλακρός και ξέρεις το μαλλί το περίεργο σε μπουκλάκια. Φαλάκα με μπουκλάκια δεν έχω ξαναδεί, φοβερός. Τον έβγαλα στην τηλεόραση. Α, ναι. Θα του κάνει πάρει αυτό. Όταν ήταν πάρει ο Ολυμπιακός έναν μαύρο από την Αφρική, τον Ενιμάνι, πώς το λέγανε, ρε. Εμποκού, εμφομούμπο, κάπως. Ναι, 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 πέρσι περνάνε. Με λέει ο Μπόκο Λόκο, ρε, εσύ αυτός ήταν από το διπλανό χωριόλι, τον ξέρω. Γειτονάκι. Και έψαχνω αλέφαντα στοιχεία του, μισό λεπτό. Έλα εδώ Μπόκο Λόκο. Και εκεί που ήταν σκηνοθέτης, ορίστε λέω, είναι από το δικό. Και άρχισε να λέει τον αλέφαντο Μπόκο Λόκο στον ποταμό Κονγκό εκεί πέρα. Βγαίνανε οι κροκόδηλοι και από εκεί παίζαμε μπάλα με τους ελέφαντες. Ο αλέφαντος άκουγε τώρα αλέφαντος τον Μπόκο Λόκο για τον παίχτη να διέκοψε. Ο Καρατζαφέρης έκανε το σταυρό του και λέει, το είδα και αυτό στην ελληνική τηλεόραση. Το είδα και αυτό στην ελληνική τηλεόραση. Μαγεία είναι αυτό. Το ρεπορτάζ φρέσκο. Έχει κάτι χέρια τρεις φορές τα δικά μου και τα δικά μου. Που αλεύοντας χωρίς βέρκο, σε φυλάει λέει αυτός. Τι να με φιλήσει αυτός ρωτώ. Ρε φίλε. Πολύ τι, ωραία σου τι ζούμε ρε φίλε. Ωραία, ωραία πράγματα. Τι να κάνω. Φίλε για μεσότητα είναι το παν. Δηλαδή είχες ρεπορτάζ φρέσκο εκεί την ώρα. Έλα διπλανός, χωριανός. Ο σκηνοθέτης μου είναι. Από τα βάδια της Αφρικής, από τη ζούγκλα. Ο σκηνοθέτης μου είναι από τα βάδια της ζούγκλας Κογκολέζος. Τι να πάρω σκηνοθέτη, γκέι. Σωστός. Τι να πάρω σκηνοθέτη, γυναίκα. Σωστός. Πήρα Κογκολέζος σκηνοθέτη. Και έξυπνο. Και είναι και ο καλύτερος. Και ο καλύτερος και, αλλά... και γνώσης και του ποδοσφαίρου. Παρακολουθεί, βλέπει. Δεν είναι αμπαλός. Αλλά. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι και παοξάκι. Γκολ, 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 κουνιανέ, φώναξε γκολ. Να το βλέπει δίπλα στα γκολ πώ κάνει. Και τώρα Κογκολέζος τι μπορεί. Έχει και ένα Κογκολέζο αριανό. Έχει δει κανένα Κογκολέζο Ηρακλή. Κοίταξε, εμείς στην Αφρική εκεί έχουμε επεκταθεί, έχουμε και τη Ζάμπια. Στη Ζάμπια έχουμε πολύ λαό. Ναι. Αυτός με τα βιντεάκια εκεί, ο Παοξής τρελαμένος, ναι. Έχει φτιάξει όλες τις φυλές ΠΑΟΚ. Στο τέλος, όλη η Αφρική ΠΑΟΚ. Σαν τον Άγιο Στέφανο που πήγε για τον Χριστό. Αναγιά σου. Δηλαδή, αν φάει κανένας μαύρος τον φίλο μας, ναι. Θα τον κάνουμε Άγιο, ε. Δεν ξέρω αν τον κάνουμε Άγιο, αλλά θα το θυμόμαστε ναι. Φόρου ζωής. Στη Ζάμπια, Ζάμπια. Έχει φτιάξει παουξάκια με το τσουβάλι. Στο ρατσιστικό στρατό της Ορδεσίας εκεί κάνει. Ναι, όλοι καλοί χωράνε, όλοι καλοί. Τι λέτε ρε. Λοιπόν, τι... να μιλήσουμε λίγο και για τη σάτυρα. Να μιλήσουμε λίγο για τον Τάκη Ζαχαράτο. Ένας καταπληκτικός σόουμαν, απίστευτο ταλέντο. Ο Ζαχαράτος είναι εδώ από τις 7 Δεκέμβρη, συνεχίζει την τρομερή του επιτυχία στο Βεργίνα Θέατρο με ένα ολοκένουργιο σόου, με χορό, τραγούδι, πολύ γέλιο. Μιλάμε για υπερπαραγωγή με τρομερά σκηνικά και όσοι ενδιαφέρεστε θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, σε καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Η παραστάση είναι κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Θα επιστρέψουμε να ολοκληρώσουμε λίγο κάποιο ΝΑΤΟ. Έτσι, δεν σχολιάσαμε καθόλου το ντέρμπι, τα υπόλοιπα αποτελέσματα, τη βαθμολογία, αλλά και την χώρια έτσι, κατάσταση όσον αφορά την ειδησιογραφία με τις μεταγραφές, κυρίως της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού με το σύριαλ κλασικά Σολδάνο, έτσι θα ασπίσουν και τα μαλλιά που έχουμε φίλοι με αυτόν Σολδάνο. Μετά τον κύριο Μαμαλάκη, εδώ των Ερτζιανών, τον Κώστα Βαραγιάννη, επιστρέφουμε και με γραμμές. Εάν θέλετε δώρα, πολλά και μεγάλα απίθανα δώρα, τότε φίλες και φίλοι σας έχουμε μια καταπληκτική πρόταση. Κατεβάστε το My Free to Go App. Με το Flames to Go συγκεντρώνετε Flames και ό,τι για να κάνετε τα εξαργυρώνετε μέσα στο ανανεωμένο My Free to Go App για να διεκδικήσετε απίθανα δώρα. Αυτό το μήνα κυνηγάτε ένα Fiat 500 και ένα ταξίδι στον προορισμό που εσείς θέλετε. Το κυνήγι το Flames όμως δεν σταματά, γιατί κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα μπορείτε να ανακαλύψετε τα νέα δώρα μέσα από το My Free to Go App. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά, καλημέρα στο φίλο μας τον Μπόκο Λόκο. Ναι, μας ακούει, μας ακούει ο Πασχάλ. Ναι, μας παρακολουθεί, τι, άκου λέει. Είστε τρελοί, λέει, χρόνια πολλά. Ρώτα τον, λέει, τον κουμπαράκο σου. Τι πρέπει να κάνω όταν με βρίζουν λέγοντας με αράπη. Ποιος το λέει αυτό. Ο Μπόκο Λόκο, μουσλιμίνμα. Κατεβάζει το παντελόνι. Ναι. Θα ήθελες να έχεις το αράπη. Το λάσο. Το λάσο. Το λάσο, να το γυρίσεις το λάστιχο, ε. Ναι. Άμα με πει εμένα, είμαι μαύρος. Με πει αράπη. Ναι. Άμα ξαπλώσω με τη γυναίκα σου, θα χαρεί περισσότερο με το λούτσο του αράπη. Κατάλαβες, Λευκέ, θα του έλεγα. Κάτσε καλά. Και άμα είχα και τα χέρια του Μπόκο Λόκο, μπορεί να του έλεγα και δύο στα όρθια. Είναι αγαθός γίγαντας ο Μπόκο Λόκο. Ο Μπόκο Λόκο είναι αγαθός. Είναι κτίνος. Είναι κτίνος. Τον πιάνω, τον τσιμπάω, τον κάνω, τον ράνω. Τίποτα, δεν κουνιέται. Κεφαλοκλείδωμα. Ναι, ναι.
δυο αυτές να με κάνει, ναι, μα με σκοτώσει. Ναι, 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 ναι. Και κάτι σε πόσα λιοντάρια έχει βάλει εδώ από κάτω από κολόκο, φίλε. Τι κροκόδιλο στη φάδα έχει βάλει. Ναι, 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 ναι. Ωραίος ο κροκόδιλο στη φάδα. Και τι λέει όμως. Ωραίο κρέας. Τα φίδια λέει, ναι, στην Αφρική. Τα φίδια, τα φίδια στην Αφρική δεν τα τρώνε γυναίκες. Δεν τα τρώνε μόνο άντρες τα φίδια. Γιατί, λέω, γιατί είναι τώρα δικά σας τα φίδια, λέω, που είναι σαβόι στον ρε ποκολόκο τώρα. Ναι, ναι, ναι. Μου μαθαίνει και λέει. Φιλοποκολόκο είναι ολόκληρη η σχολή. Ο Ερίκος Ανδρέου στα 80 του. Θέλει να πάρει την κάμερα και να κάνει δύο, λέει, εξορμήσεις. Ο σκηνοθέτης. Η μία στην Αφρική με τον Ποκολόκο και η μία μαζί σου. Τη μία θα πάει με τον Ποκολόκο στην Αφρική μια εβδομάδα. Εγώ και ο Ποκολόκο στην Αφρική θα κάνει ταινία. Θέλω να έρθω και ο άνθρωπος που γύρισε από τη ζέστη. Θέλω να έρθω εγώ. Ναι, και το άλλο είναι στο Άγιον Όρος με τον κόκκινο μια εβδομάδα. Είναι καταπληκτική. Και οι δύο ιστορίες θα είναι εξαίσιες. Δεν χάνονται αυτές οι ιστορίες. Α, τη βαλσάμι εκεί πέρα με το γιο. Προσφέρουμε για καμεραμάν να τα βλέπω, να τα γυρνάω. Α, τη βαλσάμι μια χαρά. Έτσι που ρίκο. Προσφέρουμε να κουβαλάω τους τρίποδες. Έρχεσαι. Ναι, πλάκα με κάνεις. Και στο Άγιο Όρος έρχομαι και στο. Τι από τα δυο θα θέλετε να δείτε, ποια ταινία θέλετε να δείτε. Και τις δύο, δεν τις χάνω. Είναι νούμερο ένα και νούμερο δύο, ρε παιδί μου, ιστορίες. Αυτόφλος και Ποκολόκο. Στα βάθη της Αφρικής. Και άλλη μία θα ήθελα με τον Κιμπόκο μαζί σου. Να πάτε κάπου, ξέρω, σε μια. Θα πάμε σε μια διήμερη εκδρομή. Διήμερη εκδρομή, αλλά σε φεστιβάλ φαγητού και τέτοιο, παιδί μου. Εκδήλωση με φαγοπότη. Να δω εσένα, ξέρω, στο Μόναχο, στο Beer Festival. Να πάτε σήμερα. Και Αλέξανδρο Μεκό, αυτή η τριμμένη. Ναι, 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 ναι. Τρεις ταινίες δηλαδή. Τρεις ταινίες. Προλαβαίνω ο Ερίκος να τις κάνει και τις τρεις. Θα έχει πολύ γλέντι πάντως. Θα έχει πολύ γέλιο. Λοιπόν, να ανοίξουμε και γραμμούλες για όσους είναι παραμένοντες. Σουρωμένοι όλοι. Ποιο πάει σήμερα. Πήραν άδειες πολύ, ρε. Έχουν κολλήσει. Σου λέει τώρα πάω Πέμπτη Παρασκευή. Το παλιό Πασόκ κρατάει ακόμα κάποια. Οι δημόσιοι δεν σταθερά. Δουλεύουν. Ούτως ή άλλως. Οι καθηγητές δάσκαλοι δεν δουλεύουν. Τα παιδάκια κοιμούνται. Τίποτα. Γιατρός για να προγραμματίσει εγχείρηση προγραμματισμένη δεν την κάνει. Ναι. Σου λέει μετά τις γιορτές. Α πούμε να κάνει ένα Μόναχο, καμιά Βέρνη. Κάνα έκτακτο. Α πούμε εντάξει, στα επιφυλακή θα είναι κάποια, αλλά ποιο αρρωσταίνει τώρα τις γιορτές. Βέβαια ταξίδια είναι οι περισσότεροι. Ναι. Δεν φύγουν, δεν είναι Αμερική τώρα πάλι. Φεύγουν, παίρνουν άδειες, κάνουν ράνουν. Σου λέει τώρα άστα για 5-10 μέρες. Να χαλαρώσουμε λίγο. Τα χαζούγεννα. Γιατί το δώρο Χριστουγέννων όμως. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό, έτσι. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Πάμε να ακούσουμε τον φίλο τον Κωνσταντίνο. Ένας είναι, ρε. Ένας θα τον ακούσουμε. Θα σας ακούσουν τώρα χωρίς Άρη, χωρίς ΠΑΟ, χωρίς Παναθηναϊκό. Σιγά μην κάνει για την Άστον Βίλα τώρα. Όμως έστειλαν πολλή μηνύματα για τη Λίβερπουλ, λοιπόν, για την Τσέλσι. Εγώ θα κάνω ένα ερώτημα. Για κάντο, κάντο. Ναι. Τι είναι αυτό που του τη πάει τις ημέρες αυτές. Κάτι που του τη πάει. Κάτι που τους τι είναι αυτό που. Γιατί λέει ο Λαπτόπουλος Γουρσούζαρος, θα πούμε και τα λοιπά. Ναι. Εσείς που ακούτε τώρα και πηγαίνετε, τι σας τη σπάει αυτές τις μέρες. Τι είναι αυτό το οποίο, ας πούμε, σας τη δίνει να πούμε κατά πούτερα. Εμένα μου τη σπάει. Δεν θέλω να με πεις. Ναι. Να μας πει οι φίλοι. Οι φίλοι. 2-31-0. Θα σου πω και εγώ τι μου τη σπάει στο τέλος. 2-31-0, 90-90. Σου τη σπάει και εσένα αυτό και εδώ συμφωνούμε. Εμένα η υποκρισία μου τη σπάει. Εντάξει, οκ. Εμένα να πω τι μου τη σπάει. Ναι. Να πω τι μου τη σπάει. Ότι τώρα πρέπει να πάνε να ψωνίσουν όλοι. Όλοι τώρα πρέπει να βγουν. Ο καταναγκαστικός υπερκαταναλωτισμός. Αυτό μου τη σπάει εμένα. Γενικώς δεν είμαι και εγώ πολύ του καταναλωτισμού. Να ξέρεις. Βασικά αυτά που χρειαζόμαστε και όλα πρέπει να τα κάνουμε τώρα. Το ότι ο μοναδικός κομμουνιστής στη γη, ο Χριστός. Ναι. Ο μοναδικός κομμουνιστής στη γη. Άντε πάλι, το βάφτισες. Η δεξή. Ναι. Δεν μπορώ να ακούω. Δηλαδή, είναι ένας ακροδεξιός. Ναι. Με γιάτο και με χαρά του ότι είναι ο καθένας. Ναι. Και λέει ο Χριστός μας και τα λοιπά. Κάτσε ρε, γιατί βρίσκει τους κομμουνιστές. Είσαι ακροδεξιός. Είσαι με τον Καρατζαφέρη, είσαι με τον. Πώς το λένε τον άλλον, τον Μιχαλολιάκο. Ναι, 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 είσαι με τον Βελόπουλο κτλ. Είσαι δεξιός. Ωραία. Και εσύ ο δεξιός πώς πιστεύεις ένα κομμουνιστή, να πούμε. Ναι. Πρώτο ερώτημα. Βαθιστόχαστο βέβαια. Ναι. Ο άλλος είναι κομμούνα. Ναι. Δεν δουλεύει, δεν κάνει με το μουσι, να πούμε, διδάσκει, δεν δίνει χιτόνια, τα δίνουν οι άλλοι κτλ. Ο κομμουνιστής, εσύ που είσαι κομμουνιστής, που είσαι με τον Μάρξ κτλ. Το Χριστό, γιατί δεν τον πιστεύεις. Ναι, καλό το ερώτημα. Βαθιστόχαστο γιατί. Γιατί δεν τον πιστεύεις. Ναι. Γιατί είσαι ενάντια, ας πούμε. Ναι. Πώς εσύ είσαι αριστερός και είσαι ενάντια στον αριστερό Ιησού και εσύ που είσαι δεξιός, τον επικαλείσαι, τον κάνεις και Θεό σαν Εβραίος που είσαι. Πώς γίνεται, πώς παντρεύεται αυτό. Τους μπέρδεψες πρωινιά. Τους μπέρδεψες. Ναι. Άστο να πούμε πιο απλά πράγματα. Πιο απλά, ε. Ναι. 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 Κάτω στην Αθήνα ασχολούνται με την έκρηξη στο Κολωνάκι. Είχαμε αστυνομικούς και ένα νεοκόρο να τραυματίζονται. Δεν πουλάει ο αστυνομικός τραυματίας. Ο νεοκόρος. Τρίχες. Σε εκκλησία το βάλανε το μηχανισμό. Στο Κολωνάκι. Τώρα έχει κλείσει εκεί η σκουφά. Λέει ένας αστυνομικός επίσης. Τραυματίστηκε. Είναι καλά ο αστυνομικός. Και τώρα μιλάει αυτό της μάρτυρας και είναι πρώτο θέμα. Είναι θέμα τώρα αυτό τώρα που βάλανε στο Κολωνάκι. Αυτό έχουν. Καλημέρα, πάμε. Σε κλαμάρες τώρα. Αηδίες. Ναι. Έλα. Καλημέρα.
Νάτος. Εκεί πρέπει να πέσει ατομική βόμβα, όχι μικρακτικό μηχανισμό. Νάτος, βαθύ Πασόκ. Καλημέρα, καλημέρα σας. Κώστα, ναι. Ξενέρωτος είμαι, δεν είμαι στουρωμένος. Τέτοια προχθές ή πια ξενέρωτος είμαι σήμερα. Τι σε σπάει τις γιορτές, τι είναι αυτό που σας σπάει τις γιορτές. Το υποκριτικό του νεοέλληνα, ρε Κώστα, τι να μου τη σπάει. Ναι. Το υποκριτικό. Οι μόνοι που δικαιούνται να χρησιμοποιούν τον Χριστό για να κλέβουν και λίγο είναι μόνοι οι πασοκοχριστιανοί. Αυτοί τον βάζουν ωραία τον Χριστό. Ναι. Ξέρουν αυτοί όποτε είναι, βάζουν και τα κομποσκήνια αυτοί και έχουν κάτι παραμύθια. Ναι. Μαζί με το κομποσκήνι. Ναι. Μαζί με το κομποσκήνι. Αυτό το υποκριτικό μου τι σπάει. Καταρχήν ο ψεύτο πατριώτης και ο ψεύτο χριστιανός χρησιμοποιούν την ελληνική σημαία από τη μια και την εικόνα του Χριστού από την άλλη. Και έχουν το άλοθη του καλού ανθρώπου. Έχουν αυτό το... Εντάξει. Ναι. Το άλοθη του καλού ανθρώπου. Το έχω βαρεθεί. Ναι. Και το κάνω μόνο για χιούμορ πλέον. Γιατί τους βαριέμαι πλέον. Ναι. Πλέον τους βαριέμαι και δεν μπορώ. Λοιπόν, ναι. Καταρχήν χρόνια πολλά στο Στεφανάρα θέλω να πω. Ναι. Στο Στέφανο, άμα μας ακούει ο φίλος μου Στέφανος. Και επειδή τον έχασα λίγο Κώστα, δεν θέλω να κάνουμε κουτσομπολιό. Σε προειδοποιώ. Πες μου ό,τι θες, μη. Λέγε, λέγε. Μπορώ να αφήσω στη. Θέλω το Στέφανο, ρε παιδί μου. Την άλλη φορά πήρα. Είναι κανένα στη γραμματεία. Ο Στέφανος ήταν σε ένα άλλο ραδιόφωνο. Σαματσέ. Μη, δεν θέλω. Ναι, ξέρω, εγώ ήμουν... Ο άλλος που έκανε το πρωί δεν τον μιλούσε. Πώς κάνανε εκπομπή χωρίς να μιλούσε. Ναι. Μου λέει, θα του δώσω κανένα μπουνίδι. Λέω, εσύ άμα χτυπήσει άνθρωπο, θα κάνει ζημιά. Άστο του λέω. Καλύτερα, άσε να χτυπάμε εμείς, να τη τρώμε κιόλα. Να γίνει παιχνίδι. Να γίνει παιχνίδι. Άσε, εσύ άμα χτυπήσει άνθρωπο, λέω, άστο καλύτερα να πάει στο διάλογο. Ναι, και τον συμβούλευσα σαν ένα μεγαλύτερο. Λέω, άστο καλύτερα, εγώ α πούμε έχω κάνει τέτοια στα νιάτα μου αμφλακίες, άστο να πάει στο διάλογο να πούμε. Ναι. Κώστα, ακούω, ναι. Επειδή εγώ μέσα από την παρέα τη δικιά σα ξέρει τη βραδινή και τέτοια, την αγαπάω την παρέα και θα κάνουμε! Τετάρτη, Πέμπτη θα είμαι εγώ 10 με 12 στο Μαρμίτα Σόου. Α, όχι εδώ. Όχι. Oh, ναι. Μαρμίτα Σόου, ναι. Ελεύθερο α πούμε θα είναι. Δεν θα δίνει λεφτά. 1 ευρώ και 24 όσα μηνύματα θέλει ένας να στείλει. Και νομίζω είναι καλύτερο από το να βάλει τον άνθρωπο να πληρώνει με το ζόρι για να σε δει να δει τη φάση. Να σου πω λίγο. Να σου πω στη γραμμή. Πατσαπόδι. Πατσαπόδι. Πάτσα. Να σου πω κάτι, είναι στη γραμματεία κανένας να πάρω τηλέφωνο. Και άμα βρεις κανένα στη γραμματεία. Είναι στη γραμματεία, πώς δεν είναι, είναι. Να αφήσω λίγο το τηλέφωνο μου, ρε Κώστα. Α, πάλι στη Σμαράγδα. Η Σμαράγδα θα σε υποδεχτεί. Θα σε υποδεχτεί. Σμαράγδα είναι. Θα μου κάνεις μια χάρη, θα το δώσεις στο Στεφανάρα λίγο το τηλέφωνο. Θα πάω σήμερα από εκεί να δω. Πάω ένα γυμναστηριάκι να μαζέψω κανένα φράγκο μου, κανένα χορηγό να δω. Θα πάω σήμερα γυμναστήριο, ε. Βέβαια, πάω αφού θα ανοίξει. Ναι, σωστά. Σήμερα ωραία, θα ανοίξει σήμερα. Θα το αφήσω, Κώστα. Θα το αφήσω, ναι. Είσαι. Φύγε! Έγινε. Φύγε! Έγινε. Καλημέρα, καλημέρα στον επόμενο. Τα ενεντάρια είναι δικά σας. Ο Κωνσταντίνος έχει βάλει και ένα ερώτημα. Τι σας τις πάει περισσότερο στη διάρκεια των εορτών. Τι είναι αυτό που, τι είναι αυτό που σας χαλάει. Άντε, χαρούμε εσύ. Γιορτές καλές είναι. Ωραία. Όσοι έχουν θρησκευτική καλή διάθεση έχουμε όλοι. Τρώμε, πίνουμε. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς τον. Με σπάει αυτές τις ημέρες. Πώς το μόνο που με σπάει είναι η ηθοποιία, ρε παιδί μου. Όλοι κάνουν τώρα ότι είναι χριστιανοί, ότι κλπ. Όλο τον χρόνο κλέβουν και σκοτώνουν και μια μέρα τα Χριστούγεννα ζητώ ο Χριστός. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Καλά, εγώ είμαι 80 χρόνων κοντεύω τώρα. Ναι. Μια ζωή δεν έκλεβα. Μια ζωή δεν έκλεβα. Δεν είχα. Τώρα στα κυριακά έκλεψα κάτι και έχω την πάντα κάτι, ρε γάμο. Κάτσε, έκλεψες από συνάνθρωπο ή από το κράτος έκλεψες. Όχι, από το κράτος, ρε βουλή. Δεν πειράζει, αφαιρούνται τα αμαρτήματά σου. Δεν λες. Α, ο Κωσής το... Σε έδωσε άφεση αμαρτιότητα. Δεν με συγχωρείτε, μεγάλε. Από σένα κλέψω όμως δεν είσαι σωστό, ρε. Ναι, από σένα να κλέψω, άμα μπορεί να κλέψεις από το κράτος, συγχωρείτε αμαρτία σου. Από το κράτος έκλεψε. Το κράτος γενικά. Ναι. Σε έχει αντιπαλότητα, δηλαδή σου λέει είσαι εγώ για εχθρό. Ειδικά εσάς που είστε σε μεγάλη ηλικία, ναι, σας ναι. Χαίρετε ευάναυσα, ναι, σας ναι. Λέει ότι τι ζείτε μωρέ εις βάρος μας και τέτοια. Το κομμάτι το ηθικό, ναι. το ότι δουλέψατε, ότι προσφέρατε με τα λάθη σας, δεν το λαμβάνει υπόψη. Λέρα, και έρχεται ο κάθε τσακαλώτος και ο κάθε τσίπρας και ο κάθε πώς το λένε τον άλλον Βέρδος. Και λέει περί τι. Εκεί οι μπαμπάδες σας περί τι είναι, να πεθάνουν και αυτοί και οι μαμάδες σας, ρε Τσίπρα. Ο Τσίπρας. Ναι. Αυτό ο Τσίπρας, τι είναι, ρε Βουλάη. Να ζει. Πρωθυπουργός. Γιατί να ζει, ρε φίλε, άμα είναι να πεθάνουν οι δικοί μας. Οι γονείς μου να ζουν οι δικοί σας. Ξακαλώ. Έλα να το πεις, πες το αλφάβητο, το ξέρει το αλφάβητο. Ποιος. Το ελληνικό ο Τσίπρας. Τίποτα, καμιά δεν ξέρει. Το αλφάβητο, το ξέρει. Ξέρει τα μαρξιστικά, τα ξέρει, σε θεωρία τα ξέρει. Τα ξέρει. Αμέ. Αμέ, μετράει κάτω οι βάσεις, κάτω οι Αμερικάνοι. Μετράει! Πόρες πάρει την εξουσία, φίλος μου ο Τραμπ. Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι, ρε Ραπ, θα μου απαντήσεις. Αμέ,
έτσι θα, η οικογένεια έχει παιδιά και τέτοια. Απλώς ρωτάω τώρα. Δεν έχω μια κόρη. Γερά να είναι παντρεμένη, είναι η... Όχι ακόμα, τώρα ψάχνει τον πρώτο της κόμμα. Έτσι να προσέχει, ε. Δεν είναι σε ηλικία ακόμα. Τώρα είναι στο πρώτο βλέμμα. Στα καλά είναι τώρα, μετά αρχίζουν τα ζόρια. Τώρα στο πρώτο βλέμμα. Θα έρθω στο γάμο, εγώ θα χορέψω. Να σε καλά. Εγώ δεν ξέρω αν θα ζω εγώ στο γάμο. Να σε καλά, καλά. Να σε καλά, πάντω και μου το πει να πούμε, ναι. Θα ζούμε στο γάμο. Εσύ θα ζει. Δεν ξέρει. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Γιατί ρε φίλε, είναι τώρα η Βιενούλα 13. Στα 14. Στα 30 θα παντρευτεί. 67 χρόνια. 67 χρονών. Εγώ θα είμαι σαν τον Κούγια θα είμαι. 67. Ντούρος. Δεν ξέρεις τι ντούρος. Ντούρος. Δεν ξέρεις. Πάμε καλημέρα στο φίλο. Δεν ξέρεις. Ναι, καλά, δεν ξέρεις ποτέ. Ναι, δεν εννοείται δεν ξέρεις. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα, Παριδέα. Ω, καλός ο Αλμοπόρε. Καλός στην Αλμοπία. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ναι, χρόνια πολλά, μη χάσεις, ναι. Λοιπόν, να πω τι μου τις πάει. Ναι. Τι σου τις πάει στις γιορτές. Τι είναι αυτό το οποίο λες αμάρε γαμώ το πάλι. Πάλι να, αυτό το πράγμα βλέπω. Αυτό. Έχω κάποιους φίλους δευτερόλεπτα. Ναι. Που μεταξύ τους οι συγγενείς δεν τα πάνε καλά και λέω όχι θα πάω και θα δω πάλι τα δω τις μάπες. Θα δω και είναι στις μάπες τις αυτές υποχρεωτικά και να έχει και άλλος να είναι φρεσκοπαντρεμένος. Πολύ σημαντικό αυτό. Πώς θα μοιράσουμε αγάπη μου τις γιορτές. Πότε θα πάμε στη μαμά μου. Στη δικιά σου πότε θα... Θα πάω να δω και τον ξινό, τον ξάδερφο ή τον θειό σου εκείνο. Τα κρύα, τα αστεία και τα λοιπά. Να πετάνε ατάκες, να πούμε, με βέλη, φαρμακερά. Φαρμακερά, δεξιά και αριστερά. Αυτό ναι, αυτό είναι θέμα μεγάλο αυτό. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Μετά να είσαι καλοκάγαθος εσύ και να σου λένε, να σου ζητάνε ευθύνες, να κάνεις το διαιτητή καλά γιατί δεν απάντησες όταν είπα αυτό και τα λοιπά. Για να ακούσουμε τι σπάει στο φίλο. Εμένα μου τη σπάει που έκανα τώρα ένα ωραίο πενταήμερο. Ναι. Δικιά μου δουλειά έχω, σταμάτησα. Ναι. Και μου την έσπασε που ξύπνησα τώρα. Εντάξει, από τώρα ξύπνησες. Τι πρωί-πρωί, 9 η ώρα πρωί-πρωί. Όχι, πριν καμιά ώρα ξύπνησα. 8.30 πριν καμιά ώρα. Έτσι ξυπνάω για να πω. Ελεύθερος είσαι. Όχι, όχι. Βαριαστημένο το ακούω, αποκλείεται. Παιδί δεν έχεις όμως. Όχι, όχι. Αλλιώς θα σκονώσουν, φίλε. Δικιά μου δουλειά. Ναι, αλλά άμα είχε να σκονώσουν 7.30-8 παρά να το πας, γι' αυτό λέω. Α, ναι, σίγουρα. Λοιπόν, και δύο ακόμα πράγματα. Αυτό για το Στέφανο που είπε ο προηγούμενος ο κύριος. Να ρωτήσει και τον άλλον, Κώστα, για σένα δηλαδή, να ρωτήσει και τον άλλον γιατί δεν τον μιλάει. Γιατί εγώ την άκουσα τη φάση, το σκηνικό, έγινε ένα σκηνικό εκεί για στο ράδιο. Για πολιτικούς λόγους έγινε. Ναι, για πολιτικούς λόγους. Και επειδή έκανε αυτό το πράγμα, το δεν αφήνω τον άλλον να μιλάει, αλλά αυτό δεν είναι ανεκτό από όλους τους ανθρώπους και από όλες τις εκπομπές. Σε κάποιες εκπομπές, ας πούμε εσύ το δέχεσαι. Αν τον έχει συμπαρουσιαστεί, εκείνος δεν τον δέχεται. Το αλουνού ήταν. Μα εγώ γιατί να στεναχωρεθώ, μήπως είμαι κάποιο άλλο κόμμα. Όχι, παιδί μου, θέλω να σου πω. Και ένα τελευταίο, Νίκο, βάλε με και εμένα στο team που θα κρατάει τους τρίποδες. Ναι, για να πάμε να τους δούμε. Θα πω δικά μου έξοδα, ναι. Ναι, ρε φίλε, δεν χάνεται αυτό. Μα μας ακούρε μέσα στο ίντερνετ και λέει τι είναι αυτή η ηγεία πάνω να πούμε. Φίλε, αυτό θα είναι καταπληκτικό tour, έτσι. Τρομερό tour. Το σάντουιτς με την ερόβρα στη φακή θέλω να το δω από κοντά. Ναι, ρε φίλε. Και θέλει ο Ανδρέου. Για χαρά. Θέλει ο Ανδρέου. Γεια σου, Αλμοπέ, να σε καλά. Αυτό εδώ να δείξει ότι ο καλός Χριστιανός είναι ο Ραπτόπουλος, ενώ ο άλλος είναι ο Σκάρτος. Αυτό θέλει να δείξει. Ναι. Θέλει. Στο Αγιώρος αυτό το επεισόδιο. Ο Ανδρέου έχει γυρίσει και ταινίες και πορνό και τέτοια. Πορνό, ξέρω, τα ξέρω. Το Αγκίστρι να πούμε και αυτά. Το Αγκίστρι ακόμα κουνιέται. Κουνιέται το Αγκίστρι, ναι. Πάνω κάτω το Αγκίστρι. Μου λέγει Βαλσάμι ήταν μπίχτης και γερός. Φρικισμένος. Άστο να λέει που κάνει τον εαυτό. Ναι. Θυμάμαι που έβγαζε τις ταινιούλες ο Ανδρέου. Ναι. Καλημέρα, φίλε. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα. Καλώ στην ψυχούλα μα. Καλή. Γεια σου Νικόλα με την παρέα σου, χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά γορίνα μου. Να είστε όλοι καλά, οι οικογένειές σας, τα πάντα. Και εσύ να είσαι καιρός, θα μας πεις τι σε χαλάει στα Χριστούγεννα. Εμένα με χαλάει ότι ο Χριστός μας είπε γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ. Όλοι είμαστε υποκριτέ. Εκείνο που λέμε εμείς δεν κάνουμε, δεν φτιάχνουμε, το φτιάχνουμε Νικό, μην ακούς. Ναι. Και δεύτερο αυτός ο μεγάλος κομμουνιστής δεν πήρε καμιά μαχαίρα. Να σφάζει 43-45 εκατομμύρια, αλλά είπε όσοι πιστοί προσέλθετε. Το μόνο που, όχι απέτησε, αλλά είπε αφήνετε τα παιδιά να έρθουν μαζί μου, γιατί σου λέει αυτά δεν έχουν βούληση. Ο Χριστός δεν ήταν ποτέ κομμουνιστής. Τα ακούς Κωνσταντίνε, τι ήταν, δεξιός ήταν, τίποτα δεν ήταν. Ακοματίκ ήταν, ακοματίκ ήταν. Κάτσε να μάθουμε, ναι. Ξέρουμε πως την πήραν την εξουσία, σκοτώντας 44 εκατομμύρια. Αφήστε τώρα, ο Χριστός ήταν ο Χριστός. Ήτανε άνθρωπος, θεάνθρωπος.
Αυτά είχα να πω. Ωραία τα είπες. Εμένα με εκφράζει απόλυτα το φιλαράκι μου. Θα σε εύχομαι χρόνια πολλά. Δεν το πήρε με το ζόρι, λέει, ναι, να κάνει. Ακριβώς, δεν θα κάνουμε το ζόρι. Βέβαια, βέβαια. Ούτε καθάριζε κόσμο. Είπε όποιος θέλει, ναι, έρχεται. Οι οπαδοί του, βέβαια, ναι, του Χριστού μας καθάριζαν κόσμο. Ναι, οι οπαδοί. Ναι, ναι. Ο ίδιος δεν πήραζε ποτέ κανένα. Ο ίδιος δεν πήραζε. Κανένα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Καλημέρα, τσακάλια. Μιας και μιλούσατε για Τσέλσι, ο Σάρι θέλει να δώσει το Μωράτα στη Μίλαν και να φέρει τον Ιγκουαίν. Α, να το βάλει center for εκεί. Ποιο Ιγκουαίν. Εντάξει, ναι. Ποιο Ιγκουαίν, ρε φίλε τώρα. Θα κάνω τράμπα Μωράτα Ιγκουαίν. Ο ένας είναι στις ειδήσεις καριέρας, ο άλλος ακόμα έχει να δώσει. Ναι, αλλά. Δεν βάζει ο ένας γκολ, θα μου πεις. Δεν βάζει. Δεν βάζει ο Μωράτα. Ναι, ο Ιγκουαίν έχει τρελαθεί να βάζει γκολ, εντάξει, φέτος. Ναι. Σιγά τον Ιγκουαίν, τελείως Ιγκουαίν. Πάει. Σκεμπέ, κάνει σαν το δικό μου και είναι για να αποσύρεται σιγά-σιγά. Πάντως, ναι, δεν έχει double dot, πώς τα λένε αυτά τα. Πάνω αυτά, αυτά πει πασόκ. Αυτά τα double dot, πασόκ. Double dot και αυτά δεν. Πληρώναμε, φίλε, τότε μας έβγαλε για να. Εντάξει, το μισό δώρο έβγαλε στο double dot τότε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα, τι κάνουμε, εντάξει, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χορτάσαμε. Ναι. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Να χορτάσουμε. Είμαστε. Βέβαια, τι νομίζεις, ποιο είναι το θέμα. Φαγοπότη και όλα καλά, έτσι. Βέβαια, αναψυχή, αναψυχή. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, Χριστούγεννα, Πάσχα και τα λοιπά, είμαστε πολύ πολύ μακριά εμείς. 2000 χρόνια μακριά είμαστε. Από αυτά που γίναν τότε δεν μπορούμε να βάλουμε τώρα τον εαυτό μας αυτές τις θέσεις. Ναι. Να νιώσουμε έτσι αυτά που ήταν. Αν και εγώ μιλάω ως άθεος τώρα, αλλά από οικογένεια ας πούμε που πήγαινε στην εκκλησία, εκκλησιαζόταν. Δεν μου λες, αν ο Χριστός ήταν στη Θεσσαλονίκη και γεννιότανε τώρα, τι ομάδα θα ήταν. Άμα γεννιότανε τώρα εδώ ο Χριστός. Ναι, ο αν ο Χριστούλης μας. Κοίταξε να δεις. Αν πούμε. Έχω απάντηση εύκολη. Πρόσεξε να δεις. Ηρακλής. Ηρακλιδέας θα ήταν. Το κατάλαβα. Χαίρομαι πολύ. Σε ψυχολόγησα αμέσως. Θα κυνηγούσε από αξίωση το πιφτέκι. Τι πράγμα. Δεν τρέπεσαι. Σαν δεν τρέπεσαι. Ναι. Άκου όλες οι θρησκείες, εκτός από μία, την εβραϊκή, είναι πανανθρώπινες. Έτσι. Ναι. Αυτή λοιπόν δεν είναι του περιούσου λαού μόνο, όπως είναι εβραϊκή. Ναι. Είναι πανανθρώπινες. Οπότε και αυτός να πούμε στο. Το χοντρό το τέτοιο θα κοίταζε, να πούμε, εκεί που γεμίζουν τα γήπεδα, εκεί που πάει ο κόσμος. Αλλά με πολύ κόσμο, λέει, θα βγάλει. Βέβαια, μα βέβαια, αφού έχει το χαρακτήρα του πανανθρωπισμού, ναι, μια θρησκεία. Θέλουμε μια πολύ κόσμο, Κωνσταντίνε. Θέλουμε πολύ κόσμο. Κοιτάει το πολύ τον κόσμο. Πάντως, και κανένας δεν είναι άμυρος ευθυδών, όλοι κάναν τα εγκλήματά τους σε όλες τις θρησκείες. Έτσι, όλοι κυνηγήσανε και κυνηγηθήκανε. Έτσι, ναι. Κανένας δεν μπορεί να. Εμένα μου τις πάνε οι θρησκείες γιατί είναι εξουσία. Θέλουν όπως η πολιτική. Όπως η πολιτική. Εμένα μου τις πάνε η πολιτική για την εξουσία. Όχι, όχι. Ναι. Η πολιτική δεν μου τις πάνε. Οι θρησκείες μου τις πάνε για το θέμα της εξουσίας. Μα διαχρονικά ήταν εξουσία, ρε φίλε. Και η πολιτική και η θρησκεία θέλοντας και εμείς. Και πάντα μου τη δίνει που αυτοί οι δυο τα έχουν πάντα καλά. Ποτέ δεν ξεσηκώθηκε. Τουλάχιστον. Η μία εναντίον του της άλλης. Η δική μας, ας πούμε, η θρησκεία, η εκκλησία, δεν σηκώθηκε ποτέ να πήρε παιδάκι μου επί Χούντας, για παράδειγμα. Έλα εδώ, ρε, τι κάνεις, θα πούμε. Με τους Χουντικούς. Να πάει εναντίον του Πασόκ, με τους Πασοξίδες. Να πάει εναντίον του Τσίπρα. Τα βρήκανε, να πούμε, ο Τσίπρας με την εκκλησία. Στην πορεία. Πάντα αυτοί τα βρίσκουν μεταξύ τους. Αυτό είναι σπαστικό. Δεν έγινε καμιά μάχη να ακουστεί η πολιτική, με την εκκλησία να μαλώσουν. Κάπου πάνε να μαλώσουν και στο τέλος τα βρίσκουν. Τα βρίσκουν γιατί μοιράζεται το κομμάτι. Το χρήμα καλά μεταξύ τους. Ναι. Οπότε εμένα αυτό το πράγμα μου τις πάει, να πούμε. Εξυπηρετούνε καταστάσεις, πάντα εξυπηρετούσαν τώρα. Και λειτουργούνε για πάρτι τους συμφεροντολογικά. Πάντα. Και όχι για μας. Δηλαδή περίμενα στο μνημόνιο να σηκωθεί η επίσημη εκκλησία. Κάποιοι μεμονωμένοι που σηκώθηκαν τους καθαρίσανε. Ναι. Τους καθαρίσαν τους ανθρώπους. Κάποιοι ρασοφόροι που ήταν εναντίον και παλικάρια. Γιατί έχει και ρασοφόρους. Ένα λεπτό. Έχει και ρασοφόρους παλικάρια. Πολλούς. Δεν μ' αρέσει αυτό. Πολλούς. Τους καθαρίσανε, φίλε. Πολλούς παλίκαρους. Τους καθαρίσαν τους παλίκαρους. Να σε καλά, αδερφούλη. Θεσμικά. Θεσμικά τους παλίκαρους τους καθαρίσανε. Θεσμικά. Θέλουν αυτοί οι δυο να τα έχουν καλά. Ναι. Γι' αυτό αρπάχτηκα εγώ με ένα παπά στη ΔΕΗ. Πάλι. Και μου έκανα 20 ημερών. Έβριζε τον Τσίπρα. Ναι.
Του λέω, μα σε πιάσω από το μουσ και σε γυροφέρω. Ναι. Δεν θα σ' αρέσει, του λέω. Γιατί είναι τράγο, του λέω, βρίζει τον Τσίπρα. Εσύ τι είσαι, μου λέει, ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, του λέω, είμαι αντικομουνιστής. Και αντιχριστιανός είμαι, του λέω. Λέει, μην τον ακούτε, πάτερ μου, λέει. Όχο. Είναι τρελός για δέσιμο. Λέει, σταμάτα, σύρε μου, σου δει κανένα ζήλι, του λέω. Ναι, λίφτη, του λέω. Δεν μου λες, του λέω. Στην εφορία αυτά. Στη ΔΕΗ. Εκεί, μαζί. Αυτό ο ταμείας ο Ηρακλειδέας θα στην πει την ιστορία. Του λέω, μου λες, του λέω, ρε. Δεν τα βρίσκετε εσείς μαζί τους πάντα. Πασόκ είναι πάνω, τα βρίσκετε. Ο Θωμανί είναι πάνω, τα βρίσκετε. Και γιατί βρίζει, του λέω. Αφού τα βρήκατε. Δεν τα βρήκαμε ακόμα, κύριε. Μην τον θα τα βρούμε όμως. Μην τον ακούτε, πάτερ, τρελός είναι. Θα τα βρούμε. Δεν βλέπετε όμως. Γυαλίζει τον πάτη του. Σταμάτα, ρε, του λέω, μην μιλάς. Εγώ μιλάω με τον πάτερ. Έχω ένα επεισόδιο με τον πάτερ. Έχω, δεν μπορώ να αντιπαρατεθώ με τον πάτερ, του λέω. Τι χώνεσαι, ρε, του λέω. Μην τον ακούτε, πάτερ μου. Μην συνδιαλέγεστε με αυτόν. Είναι τρελός. Φοβερά πράγματα. Τρελό γέλιο πάντως ρίχνουμε και με τον Τάκη Ζαχαράτο. Έτσι στο Ρίτζεσι Καζίνο. Ο Τάκη Ζαχαράτος είναι εδώ από τις αρχές του Δεκέμβρη. Στο Βεργίνα Θέατρο με ένα ολοκένουργιο σόου. Τα χιολά, χορό, τραγούδι, γέλιο. Μιλάμε για υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτές. Και όσοι ενδιαφέρεστε θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, σε καταστήματα public και στο ticketservice.gr. Οι παραστάσεις παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Σμαράγδα Μασάκου παίζει τώρα για πάρτι σας με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε για τελευταίο μήνυμα με γραμμές, μηνύματα και ενημέρωση από την μεταγραφολογία. Λοιπόν, αν θέλετε δώρα, αν θέλετε πολλά και μεγάλα δώρα, τότε κατεβάστε το MyFit2Go app. Διότι με το Flames to Go συγκεντρώνετε Flames σε ό,τι και αν κάνετε και τα ξαργυρώνετε μέσα στο ανανεωμένο MyFit2Go app για να διεκδικήσετε απίθανα δώρα. Αυτό το μήνα κυνηγάτε ένα Fiat 500 και ένα ταξίδι στον προορισμό που εσείς θέλετε, διότι το κυνήγι το Flames δεν σταματά ποτέ. Γιατί κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα μπορείτε να ανακαλύψετε νέα δώρα μέσα από το My Free to Go App. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ακούτε Μετρόπολης, ακούτε Rap and Cool Show με τον Rap να είναι εδώ φορτσάτος, ο Cool βραχνιασμένος. Οι γραμμές δικές σας, τα τρία εντάρια θα είναι ανοιχτά για σας. Έχουμε και ειδήσεις από την μεταγραφολογία που επικρατεί τις τελευταίες μέρες. Έχουμε το κλασικό σύριαλ Εμίλιε του Σολδάνο. Έτσι, ένας παίκτης ο οποίος εδώ και 2-3 χρόνια έρχεται στην Ελλάδα, αλλά δεν έρχεται ποτέ. Κωνσταντίνε, ο Ολυμπιακός ψάχνει center for και ψάχνει πάλι να πάρει αυτόν τον οποίο τον κυνηγά εδώ και χρόνια. Το Σολδάνο, ένα παίκτη της Ουνιόν Σανταφέ. Δεν προλαβαίνει, ρε. Τι να προλάβει. Να πάρει το πρωτάθλημα. Α, δεν νομίζω να τον παίρνει για αυτόν τον λόγο. Δεν προλάβει. Εσύ τι λες, παίρνει δηλαδή πρωτάθλημα, παίρνει η center for για να προλάβει το πρωτάθλημα. Ή θα πάρει center for για να χτυπήσει το πρωτάθλημα ή μην πάρει άμα δεν το χτυπάει. Τι να πάρει. Μείνει με τον Μάνο. Ας πάρει το Μάνο, το μονόπανο και. Ναι, ναι, ναι. Το να μαυροπάνο, ναι, και το Μάνο, ναι, ναι. Με αυτούς να τη βγάλει. Άμα πει ότι το χτυπάω και ασχολούμαι. Ναι. Παίζει στα Γιάννενα, ο Πάοκ δίνω πριν στα Γιάννενα. Ναι. Παίζει ο Πάοκ στην Ξάνθη, δίνω πριν στην Ξάνθη. Πώς θα δώσει Ξάνθη. Πώς θα δώσει. Πώς θα δώσει στα Γιάννενα. Του Μουζενίδη Τούρου στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα πώς θα δώσει. Έχουμε εμείς δορυφόρους εκεί. Οι άλλοι έχουν τους κάτω. Τι, έχουμε κάτι λαμίες, έχουν κάτι. Ίδια μούτρα από όλους μήνες έχουν κάτι παλιόνιο. Αυτά τα μούτρα μας είναι τα ίδια. Ναι, κάναν μαγκές αυτοί, κάνουμε κι εμείς. Παίζουμε με ίσους όρους πλέον. Ίσους όρους παίζουμε, φίλε. Είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, πάντως για τον Ολυμπιακό που λέμε για τον Σολδάνο, ενώ να πούμε ανοιχτό και το κέντρο, όποιο γουστάρει. Το κέντρο να σουρωμένοι. Είναι όλοι. Τι βλαστομεθείς αυτή, τρεις ώρα θα ξυπνήσουν τα βόδια να μου πάνε. Κανονικά. Ποιος ακούει τώρα. Μέσα τώρα ένα μήνυμα, λέει, cool μου, λέει, θα κάνετε κανονικά εκπομπή 8 με 10 με τον Κωστή. Ναι. Λέω ρε φίλε, κάνουμε εδώ και... Καλύτερα στα κάτρεργα να πηγαίνουμε, παλά ναι. 8 με 10 εδώ κάνουμε εκπομπή να πούμε. Λέω ρε φίλε, κάνουμε, τελειώνει και όλα. Α, λέει, κάνετε κανονικά. Λέω, φυσικά θα κάνουμε. Στις Χριστούγεννα είναι εκπομπή, είναι γιορτή για τους καρδιολόγους, τους γαστρεντρολόγους, τους ξενοδόχους. Και τους διατροφολόγους. Για μετά. Για μετά. Μαζί με τους personal trainer, θα χάσουμε ό,τι βάλαμε. Τι personal? Personal trainer. Personal trainer είναι ανεπίσημοι επιδεκταράδες των πλουσίων γυναικών. Γιατί ρε φίλε μόνο έτσι έχει συνδυάσει. Τι θέλω personal trainer. Τι κάνουν οι personal trainer. Καλά κάνουν. Γυμνάζουν ατομικά ένα πρόσωπο, ένα άτομο. Λοιπόν, και μετά το απαυτόλουν. Άμα είναι άντρας. Τι άντρας. Άντρας με άντρα. Άμα πάρεις εσύ κουλιανέ άντρα θα πάρεις personal trainer. Σε πιάσαν κορόιδο. Το γαμπρό θα πάρει personal trainer. Αφού είναι φιλαράκι μου. Φιλαράκι. Τι να, ποιο να πάρω. Θα σε παρατήσει το μήνα πάνω. Μπα όχι. Τι μπα όχι. Είναι αφού δεν μπορεί να σε τρυπήσει. Σε κάνει. Τι πράγμα. Τι να σε κάνει. Τι να σε κάνει. Δηλαδή όλα τα έχει συνδυάσει. Ο personal trainer. Με το σεξ. Είναι σεξ. Με τη μαρμίτα. Σεξ, μαρμίτα, γυμναστική. Γυμναστική. Ο personal trainer. Ναι. Τώρα πια... άμα είναι να πάρουμε εμείς μία personal άμα trainer. Άμα θα πηγαίνανε να πηγαίνουν στο γυμναστήριο αυτές που θέλανε. Να πάρουμε εμείς μία personal trainer, άμα είναι. Τι να έπαιρνες. Τον γαμπρό σου που κάνει 100 κιλά πάνκο θα πάρεις personal trainer. Παραπάνω κάνεις, λέω, να σου γνωρίζω τώρα κάτω και στο καθαστό. Φουσκώνει.
Είναι γυμνασμένο με πρωτεΐνες. Όχι, όχι, όχι. Τι έτσι φουσκώνει. Ναι, είναι... Γιατί συνήθω αυτοί που φουσκώνουν παίρνουν και πρωτεΐνες. Είναι ναι. Ατόφιο, είναι οριζινάλ, μανίσιο. Δε τι πίνει το μεσημέρι και σκόνη. Μανίσιο, τι σκόνε πίνει εκεί και τα νεφράνα πριν πάμε γραμμέ. 1,8 ή. Τι πράγμα, όλο τον κόσμο. Η κρεατινίνη φτάνει στα 2 να πούμε. Αν τον δει, θα τον συμπαθήσω όμω και θα τον βάλει στου καλού και θα πει ότι δεν παίρνει σκόνη. Δεν ξέρω. Λοιπόν, να πούμε ότι το. Σκοτό χωρί σκόνη δεν υπάρχει. Το ανόβερο θέλει να πάρει το σισέ του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους Γερμανούς έχει κάνει μια πρόταση κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Α, το δω ότι όλο προτάσμα δεν θα πάρουν. Ναι. Ας πάρει ο Χοντρομπαλάς και μετά να δω τι θα γράφει το φως θα πούμε. Μετά θα βρίζουν το διαιτητή, ναι. Ναι. Πάμε γραμμούλες. Έλα καλημέρα φίλε. Χοντρομπαλάδο τον αυτοί διαιτητής μετά. Ναι. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Έλα καλημέρα. Ναι. Τι, με το όνομά μου τι έγινε τώρα. Τι έγινε πάλι. Χρόνια πολλά γόρι μου, να σε χαιρόμαστε. Αγάπη μου, αγάπη. Ναι, ρε φίλε. Τι όνομα. Μάνος ρε φίλε. Ο Μάνος είναι σεντερφόρ. Τι Μάνος, αδερφό, χθες γιόρταζε ο Μάνος. Α, ναι, 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 ο Μάνος, ναι, σωστά, ναι, ναι. Χρόνια πολλά, γόρινα μου, να είσαι γερός, ό,τι επιθυμείς. Να είσαι καλά, αγόρι μου, και εσύ και η οικογένειά σας, η Ευγενούλα. Ναι, εγώ βέβαια. Εγώ personal trainer, έχω τον κόκκινο. Για ξύγησε λίγο, κάτω λίγο τα λιράκια. Τίποτα, πριζόλα, black angles. Τι πράγμα είσαι. Και κούρα, ναι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε προπονή δηλαδή. Κοιτάξτε, ο κόκκινος άμα θέλετε να σας προπονήσει για καλή ζωή ποιοτική είναι δυνατός, έτσι. Ναι, αρκεί να πληρώνετε εσείς. Ναι. Αυτό θα βρίζει. Ναι. Το πουρο του κόκκινου είναι πιο ακριβό από τον κόκκινο. Από τα μάξι τους. Το πουρο του κόκκινου. Είναι δυνατό το φιλαράκι μου. Δεν τρέπεστε ρε εσύ, δεν τρέπεστε το φιλαράκι το κόκκινο ρε εσύ. Αυτό πάνω μου. Αυτό πάνω μου. Ναι, ναι, τα καλύτερα ξέρω, ναι, ξέρω. Τα καλύτερα, personal trainer κόκκινο, εγώ προτείνω τι... Ναι, αλλά δεν μας είπες σε τι σε κάνει personal trainer. Σε τι... Είπα, ναι. Στα γούστα, ναι. Στη μάσα, στην καλή ζωή. Ναι, δυνατός είναι. Είναι δυνατός, είναι δυνατός. Είναι δυνατός, γιατί να πούμε ψέματα. Δηλαδή ένας που έχει λεφτά, πολλά, ναι. Παίρνει, μπορεί, το κόκκινο. Παίρνει τον κόκκινο τηλέφωνο, το βάζει στη λιμουζινέτα και του λέει Γρηγόρη, τι θα κάνω. Γυναίκα, ποτό, φαΐ, εκδρομή. Βλάστη, το πρωί, βλάστη. Ναι. Ξεκινάμε από τη ρόπτη. Πάμε ψάρια του Κασιαμπή, τζάμπα. Πάμε μετά κάτω στην Πότσαρη στο Φερεντίνο, όπως το λένε, το Ματζαβίνο. Έχει φτιάξει τζάμπα. Φίλοι, όλη πάμε για ένα σούπα στον Παλί, τζάμπα πάλι. Άμα έχουμε και κάνα βενζινά το Σαβίνιο, βάλε τζάμπα βενζίνη. Τώρα μας πιάσει κανένα φούιτ, δεν ξέρω εκεί να πληρώσουμε. Τι πράγμα είσαι, ρε, εσύ. Τι πράγμα είναι αυτό, εσύ. Έβγαλε όλο το πρόγραμμα τη μέρα τζάμπα, έτσι. Μα και κάτι, δεν μιλάει. Η κατάσταση λοιπόν για εμάς τους Ηρακλειδείς είναι πολύ άσχημη, κύριε. Για πάμε λίγο, ρε, εσύ, Μάνο, ναι. Ο Παοξής λέει, για πάμε, ρε, Μάνο, λίγο. Πάμε, μέσα, λέει, ακούσουμε. Καλά τους κάνει. Δεν έχω εγώ τέτοια συμπλέγματα. Αυτό το ξέρεις, δεν έχω τέτοια συμπλέγματα. Μαύρα Χριστούγεννα, ναι. Μαύρα Χριστούγεννα για ακόμα μια φορά. Αυτή τη φορά είναι πιο μαύρα γιατί έχουμε πρωταθλητή χειμώνα τον Πάοκ. Θα γίνω και μαύρα και το καλοκαίρι, γιατί θα είναι και το καλοκαίρι, έτσι πως πάει. Δεν είναι καλοκαίρι, αυτό είναι το κακό, ότι πρέπει να εξαφανιστούμε από τον Απρίλιο και δεν ξέρω... Έχω εξοχικό πάνω στον Όλυμπο, θα τον νοικιάσω εκείνες τις μέρες. Μπορεί, φίλε, μέχρι και θα ακούγονται τρελός, εδώ για το διάστημα σκέφτομαι. Παρακαλώ τον Τέσσερα αυτό να κάνει την εκδομή πιο γρήγορα για το διάστημα, να φύγω από τον Απρίλιο, ρε φίλε. Από τον Απρίλιο, αυτό δεν θέλουν, να ξέρεις. Αυτό δεν θέλουν, ναι. Δεν θέλουν τη ζαλούρα. Ναι, ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Αυτό το πρωτάθλημα θα το πανηγυρίζεις για τα επόμενα 37 χρόνια. Βρε ζαλούρα στο κεφάλι θα σας είμαστε. Χωρίς πρωτάθλημα και έχει γίνει η προπαγάνδα του αιώνα. Ρε εσύ πώς είναι το κουνούπι το βράδυ του καλοκαιριού που είναι από πάνω και να σαχνίσαι, έτσι θα είμαστε. Θα δει στον Μπούζο 23 χρόνια νεότερο. Σε φορμόλι δεν θα μπει. 23 χρόνια νεότερο τον Μπούζο. Θα δει στον Μπούζα να κάνει κερκίδα στη θύρα 4. Τρομερά πράγματα δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Για την ομάδα μου, η κατάσταση παιδιά είναι τρομερή. Υπάρχουν σπήρες εκεί μέσα, σπήρες. Σπήρες. Σπήρες ακριβώς, πρέπει να παραιτηθούν όλοι και αυτοί τάχα διοικούντες πλην του κυρίου Παπαδόπουλου προς το παρόν. Ναι, προς το παρόν, καλά το έθεσες, προς το παρόν. Να φύγουν με κλωτσιές. Ο Ηράκλης δεν είναι αγροτικός αστέρας. Και έχουμε να πούμε πολλά λοιπόν από εδώ και στο εξής. Μάλιστα. Γιατί κάποιοι μπέλεσαν τον Ηρακλή με τον αγροτικό αστέρα και έχουν εκεί κάνει σπήρες ακριβώς όπως το ακούτε, χωρίζονται σε σπήρες. Και ο Ηρακλής κινδυνεύει να γίνει, που δεν έχω τίποτα με τον αγροτικό αστέρα, χειρότερος από τον αγροτικό αστέρα. Προπό λέει ο Κωνσταντίνος, προποτζίδικο παλιά.
Αιγινιακός. Αιγινιακός, έχει προποτζίδικα. Ναι. Βέρεια, ναι. Γιάννενα. Προποτζίδικα. Απόρων Λάρισας. Ναι. Ο Παπαλβα Εψιλον. Φύγε μάλλον, σ' αγαπάμε. Χρόνια πολλά. Ναι. Όμως, ναι. Με τη μόνη διαφορά ότι εμείς δεν θα το αφήσουμε αυτό, κύριε. Ναι. Έτσι. Σωστό και αυτό, ναι. Σωστό και αυτό. Ναι. Γιατί οι άλλοι δεν είχαν και τον κόσμο που έχει ο Ηρακλής. Ακριβώς, ναι. Μπερδεύτηκαν αυτοί. Νομίζουν ότι ήρθανε. Να είστε καλά, κύριοι. Χρόνια και πολλά, αγόρι μου, να είσαι καλά. Με το καλό. Με όλο τον κόσμο. Έτσι, υγεία πάνω απ' όλα. Ισχύει αυτό που είπε ο Μάνος. Οι άλλοι τώρα από όλων Λάρισα, αγροτικό αστέρα, δεν είναι κανένας. Είναι τρεις κοκούκους. Τρεις κοκούκους είναι. Αυτή. Είναι τέσσερις κοκούκους. Ο Ηρακλής έχει οπαδική βάση μια χαρά. Ο Ηρακλής είναι τρεις και ο Γούκος. Ο Γούκος. Ο Γούκος, γιατί ο Γούκος. Τρεις και ο Γούκος. Ο Γούκος, μάλιστα. Πάμε. Καλημέρα. Έλα, Βιλέ. Ναι, ναι, ακούμε. Ναι, καλημέρα. Καλώς. Χρόνια πολλά, δεύτερο. Χρόνια πολλά. Για τον κύριο Μάνου που πήρε πριν τηλέφωνο, θα πω κάτι. Πέτρο θα λέει και θα κλαίει. Θέλω να πω ένα περιστατικό ρατσιστικής βίας. Ναι. Τον πρωταγωνιστή τον κύριο Θοδωρίδη. Τον Πέτρο. Παίζει... Τον Πέτρο. Ναι, ναι, τον συγχωρεμένο. Το συγχωρεμένο. Γιατί τώρα πάλι Θεοδωρίδη έχει ο Ηρακλής. Ναι, απλά δεν λέγεται Πέτρο. Όχι, όχι αυτό. Να, τον ναι. Προηγούμενο. Τον προηγούμενο, ναι. Ναι, ναι. Παίζει Πανθεραϊκός Άρης. Ο Θοδωρίδης είναι πρώτος του Πανθεραϊκού. Ναι. Γίνεται μια μανούρα εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Ξέρεις κάτι παοξίδες πήγανε το παίζανε Πανθεραϊκή κτλ. Πέφτει, ξέρεις κάτι τα λοιπά. Γίνεται ένας ασυρμάς. Βγαίνει ο Κρίστη Βαγγέλη μετά το τέλος του αγώνα, ρατσιστική επίθεση λέει δέχτηκα λέει από τον πρόεδρο λέει του Πανσεραϊκού. Ναι. Βγάζει το μουστάκι, είναι κολλητός του Θεοδωρίδη. Βγάζει το μουστάκι τον Θεοδωρίδη, το λέει ο Βαγγέλη λέει σας καταγγείλει λέει, για ρατσιστική συμπεριφορά. Αλβανό λέει τον είπα λέει, Αλβανός δεν είναι. Αυτό δεν είναι ρατσιστική συμπεριφορά. Φυσικά δεν είναι. Τι είπε. Γιατί εγώ αν σε πω Έλληνα, ναι. Γεια σου ρε Έλληνα. Να σου πω κάτι. Ραυτόπουλε, ένα λεπτό. Εγώ, γεια σου ρε Αλβανέ, θα του πεις. Αλβανέ. Έλληνα. Τι είναι ρατσιστικό. Ναι. Όχι. Όχι. Δεν είναι. Κι όμως κύριε, εγώ έβρισα κάποιον και τον είπα τι Έλληνα είσαι μωρέ βρωμό Έλληνα. Και τι σε έκανε μήνυση. Με έκανε μήνυση. Και τι πήρε. Το βρωμό Αλβανέ ή το βρωμό Έλληνα. Όχι, σκέτο, σκέτο. Ναι. Σκέτο. Άντερε Φαλακρέ, δεν είναι ρατσιστικό. Ή άντερε Άγγλε, άντερε Γερμανέ, απλά ναι. Δεν ακούγεται καλά. Ο Χρήστη Βαγγέλη από τη βλακεία του είπε ότι αν σε μπει κάποιος Αλβανό είναι βρισιά. Ναι. Είναι βλάξη. Έκανε βλακεία ο Χρήστη. Ο ίδιος έσκαψε τον λάκκο. Έσκαψε τον λάκκο του. Ναι. Ναι. Τι θες ρε Αλβανέ να πούμε να σου πει. Και τι είναι Αλβανός είναι. Άνθρωπος δεν είναι Αλβανός. Ο Έλληνας, ο γλώσσος, ο μαύρος. Ναι. Γιατί γίναμε αυτό που λέει πολύ ευαίσθητη. Αχ, με είπε έτσι. Καλά, άμα η ευαισθησία έτσι... ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ. Βρήσαν τη μαμά του Ιβάν Σαβίδη. Έσχος και ντροπή. Ναι. Γίνονται αυτά τα ναι. Πράγματα ναι. Στα γήπεδα ναι. Να βρήσουν τη μαμά του Προέδρου μας. Καθίστε ναι. Καλά, ρε Δελασάλ γίνατε ρε. Ρε Δελασάλ γίνατε ρε, καθίστε φρόνημα ρε. Βρήσαν τη μαμά του Προέδρου. Θα ρίξει και αυτή στην Τούμπα τι κάνουν τις μαμάδες. Έχουν επιδείξει αυτοί οι μαμάδες εκεί στην Τούμπα. Οι καλοί άνθρωποι, οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ, οι ευαίσθητοι. Τι είναι αυτή ρε φίλε. Ρώτα. Η Τσέλσι Ραπτόπουλος δεν μπορεί να παίξει 3-5-2. Γιατί βέβαια. Δεν έχει δεξί back half. Ποιο δεν έχει. Ο Κόντε ναι, ναι. Όταν το έπαιζε πριν έβαζε εκεί το Μόουζες. Ναι. Τον Ιγυριανό. Έτσι. Τώρα ο Μόουζες είναι σε πολύ κακή κατάσταση, είναι τραυματίας και δεν έχουν δεξί back half. Ναι, με συγχωρείς πάρα πολύ. Εάν η Τσέλσι που κάνει πόσα εκατομμύρια ευρώ. Ναι, βασίζεται μόνο σε ένα παίχτη τον Μόζες. Άμα βάλε, είναι για κλωτσιές. Λέμε τώρα για τον Πάο να πούμε ότι και πήρε αρκούς και τα λοιπά. Δηλαδή τι Τσέλσι. Κι όμως έχουν και άλλα προβλήματα αριστερά, και αλλού, μην νομίζεις. Εμείς λέμε εδώ για τα του ΠΑΟΚ. Αριστερά μπακ είναι πολύ καλύτερη. Τα αριστερά της μπακ είναι πολύ καλύτερα τα δεξιά. Ο Αλόνσο είναι. Ο Αλόνσο και ο Έμερσον είναι παιχταράδες συγκριτικά δεξιά. Εκτός εδώ ο Ζάμπα τον έκανε πλάκα. Ο Ζάμπα τον Αλόνσο, τον Ταλεπό, τον έκανε αλλαγή αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι. Αλλαγή έγινε, όχι. Έκανε αλλαγή. Ο Ζάμπα έπαιζε πιο δεξιά και τον ταλαιπώρησε γερά. Έκανε τίποτα Ζάμπα. Όχι ρε παιδί μου, δεν έκανε. Ο Ζάμπα είναι φλίανος. Ο Ζάμπα είναι... Κοίταξε, ναι. Δεξιά μπακ έχει και το Ζαμπακώστα, έτσι. Ναι. Τώρα ρε Νίκο, ο Ζαμπακώστα τώρα είναι Ιταλός. Γιατί ρε, μια χαρά είναι ο Ζαμπακώστα. Πλευρά ρε φίλε, μπορεί να παίξει ο Ζαμπακώστα τώρα. Εντάξει, δεν είναι κακός παίξει ο Ζαμπακώστα. Τέλος πάντως, καλώς, έγινε. Να είσαι καλά, αδερφούλη. Ο Ζαμπακώστα για full back δεν είναι άσχημος. Δεν είναι άσχημος, αυτό λέω. Φυσικά και στην Τωρίνο το έπαιζε αυτό, συχνά πυκνά. Ενώ με τετράδα δηλαδή στην άμυνα ο Ελπικουθαίτα είναι καλύτερο στα ανεβάσματα. Έλατε. Γι' αυτό τον έβαζε ο Κόντε Τρούι το στόπερ να παίρνει τα λίγα μέτρα. Δηλαδή αν βγει ο Μόουζες πολύ απάνω, να έρθει και 5 μέτρα, 7 μέτρα, όχι όμως να παίρνει 30, έξυπνος ήταν ο Κόντι. Cool,
Καλά μα τα λες για Ολυμπιακό, λέει και η ΑΕΚ που πήρε τον Κρίσης. Για τον ΠΑΟΚ έχουμε κάτι. Για τον ΠΑΟΚ δεν έχουμε κάτι. Περιμένουμε τις ανανεώσεις. Ένα Αιγύπτιο δεν ήταν να πάρετε. Δεν βγήκε ο μάνατζερ του και είπε ότι δεν. Δώσε την είδηση, εσύ την έδωσες. Ότι ο Βαρέλα κατά 99% έχει κλείσει. Βαρέλα και Κρέσπο. Ναι. Ναι, Βαρέλα και Κρέσπο θα κλείσω. Ξάκοφ Κάνια είναι το θέμα. Και με τον Πίσερ Βαρκοντά είσαι. Και με τον Πίσερ Βαρκοντά. Αυτά λέει το ρεπορτάζ. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά που είπε εσύ αυτά. Ναι, εντάξει, μαζί μα τα λέμε εδώ μαζί. Ναι, μαζί τα σχολιάζουμε. Αλλά μου είπε όμω για Ξάκοφ και Κάνια, πε στον κόσμο τι με είπε. Για τον Ξάκοφ και Κάνια θα δούμε. Εκεί που καίγεται το ΠΑΟΚ είναι οι τρεις. Οι τρεις. Πασχαλάκης, Πασχαλάκης, Βαρέλα, Κρέσπο και ο Μπίσεσβα που κάνει. Και ο Μπίσεσβα. Ναι. Δηλαδή αυτό που λες ότι οι τρεις αυτοί είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Είναι. Πάμε στην άλλη περίπτωση. Είναι. Και άλλοι δυο δεν μας τρελαίνουν. Ναι. Αυτό λες εσύ. Ναι, αλλά τώρα που δεν έχεις Χάφιλε και τραυματίσει ο Βέρμπλουμ, τους έχεις λίγο ανάγκη αυτούς. Ναι. Θες να τους έχεις ζεστούς μέχρι το καλοκαίρι. Ναι. Και τον Κάνια και τον Σάχοφ. Τι κάνεις. Ναι. Τι κάνεις. Τι κάνει Σάχοφ. Πρέπει να τους έχεις ζεστούς. Ο Βέρμπλουμ πάει γεια σας, δεν έχεις άλλα χαφ. Έχεις τα δύο χαφ τα οποία τελειώνουν το. Θα φέρεις καμιά φτηνιά δούρα τώρα, κάνα χαρίσεις. Κακός. Α, δικό σου παίχτη. Κάνα φτηνιά δούρα. Νόμιζα να πας να αγοράσεις. Σου λένε πώς το λένε αυτό. Αυτός είναι τραυματίας, είναι καρακουτσού. Εντάξει, θα πάρεις. Έκανε 6 μάτσο. Θα πάρεις τη φτηνιά δούρα τη δικιά σου. Αυτό μαθαίνω εγώ. Τώρα σήξη. Δεν θα δώσεις λεφτά τώρα για να πάρεις χαφ. Όχι, δεν δίνεις λεφτά. Θα έπρεπε όμως. Θα έπρεπε λες να πάρεις ένα χαφ. Θα να κλειδώσει το πρωτάθλημα, α πούμε, δεν μπορείς με αυτούς να το πάρεις. Έτσι πως είσαι τώρα. Γιατί να ρισκάρεις έστω και το 1%. Μαζί σου είμαι εγώ. Εγώ πιστεύω δηλαδή, ότι πρέπει να πάρεις. Εσύ τώρα πώς θα κάνεις πρωτάθλημα. Μόνο με τα χαφ. Πού άλλο έχεις αδυναμία. Πρωτάθλημα χάνω μόνο αν βάλω αυτόν τον γκολ εξωαγωνιστικά. Ναι, δεν το χάνω. Με αδυναμία που έχεις τα χαφ. Στα χαφ και πρέπει να πάρω χαφ. Εκεί πρέπει να πας. Πρέπει ούτε εξτρέμ που λένε, ούτε στόπερ, ούτε μόπερ, τίποτα. Τη βγάζεις μια χαρά με Μαλεζάντρι το στόπερ. Ναι. Το Χατσερίδη διώξαν να έχεις και κάνα πιτσιρικά να πούμε. Δεν τρελέ. Ο Χατσερίδης είναι στην Ουκρανία, λένε ότι το θέλουν οι Σαχτάρ και οι Δυναμό. Στο καλό να πάει. Ο ίδιος διαψεύδει. Στο καλό να πάει. Στο καλό να πάει. Κακός ήρθε. Κακός τον έφερε. Κακός τον έφερε. Ο Γιώργος ο Σαββίδης, ο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστής. Ο Γιώργος θα του κάνουμε ένα φροντιστήριο ένα-δύο ώρα, μας δώσει 400 ευρώ. Α, ωραία, ώρες, και τα ρήπα, να την κάνουμε ώρα 400. Φροντιστήριο, 400 την ώρα 8. Για κάποιους παίκτες φυσικά, εντάξει, δεν γίνεται αυτό, να φέρουμε όποιον να είναι στον ΠΑΟΚ. Του κάνω εγώ ιδιαίτερα, μαύρα θα τα δώσει όμως. Α, ναι. Α, φακελάκι. Ένα δίωρο, ναι. Να τον πάρω και να μιλήσουμε, να του πω 5 πράγματα να πούμε. Βάλ' το στο φακελάκι. Ένα διωράκι. Ναι, μ' αρέσει εσύ πως σκέφτεσαι. Έτσι ακριβώς. Ένα διωράκι, θα αναλύσουμε, θα πούμε όλα με τον Νίκη και με τον Σίγμα. Έτσι όπως τα παίρνουν μαύρα οι καθηγητές. Θα τα πάρουμε και εμείς. Καθηγητές. Τώρα κάτι φίλοι μου που κάνουν. Γιατί να το δηλώσει δηλαδή. Μισό λεπτό, γιατί να το δηλώσει. Να το πιάσει μάγκα τον τζίπλα δηλαδή. Τι. Κοίταξε, δεν το κάνουν μόνο οι καθηγητές, το κάνουν πάρα πολλοί κόσμος. Γιατί δεν το κάνει. Ναι, γιατί είπαμε το κράτος δυστυχώς το έχουμε απέναντί μας. Δηλαδή εγώ πληρώνω ΙΚΑ, πώς το λένε. Ζήφκα, πώς το λένε. Θα με πάει εμένα να με κάνει το κράτος καλά. Όχι. Πρέπει να πληρώσω τον γιατρό. Θα τον κλέψω. Δυστυχώς το κράτος είναι απέναντί μας. Και το κοιτάζουμε και λέμε πώς θα σε αποφύγω και αυτό λέει πώς θα σε αρπάξω να σε στρουμώξω. Η σχέση είναι αντίπαλη. Δυστυχώς. Εντάξει. Ισχύει αυτό που λες, Κωνσταντίνε. Αυτό είναι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει για χαφ. Έτσι να τι το... ψάχνει, μωρέ. Ψάχνει. Ο Χαρίση τα φέρει τώρα. Δεν ψάχνει. Μπορεί να το φέρει. Γιατί μπορεί να το φέρει. Ο Χαρίση έκανε πολύ καλό παιχνίδι χθες με την Κορτράικ. Νίκη με ανατροπή μια που το ανέφερε. Γιατί να μην μπορεί να τον φέρει, τι έχει δηλαδή. Πρέπει να σπάσει τη ρήτρα του δανεισμού. Δεν είναι εύκολο. Πόσο θα δώσει τη μήτρα και τη ρήτρα, θα πρέπει να δώσει ένα ποσό. Τι πόσο να δώσει. Θα πρέπει να δώσει ένα ποσό. Δεν μου λες, άλλο τον θα ρωτήσω για τον Άρη. Ο Άρης πώς μεταγραφές νομίζω ότι θες και πρέπει να κάνει. Καμία. Καμία τίποτα. Καμία. Να σωθεί φέτος έτσι. Αχρέωτος. Αχρέωτος. Βάζει μια λέξη την οποία δεν την έχουμε ακούσει καθόλου. Λες ότι έχει φτάσει στο ταβάνι του Ραδιοκαρυπίδης. Δεν μπορεί να βάλει άλλα και ό,τι βάλει δεν είναι μείον για το σωματείο. Ναι. Διώχνω 5, φέρνω 3. Ναι. Για να κονομάνει μάνατζερ δίπλα-δίπλα. Μα αφού θα φύγουν 6-7 λέει. Γιατί να φύγουν. Θα φύγουν 6-7. Έχουν βγει κάτι μαυράει, κάτι παγλίδες, κάτι τζόμπου. Θα τους έχεις εκεί κανονικά. Ναι. Θα βγει η χρονιά και του χρόνου το καλοκαίρι θα κάνεις πώς θα βγει η χρονιά. Πώς θα βγει η χρονιά. Όγδος θα βγει, ένατος. Χωρίς να βγει σε Ευρώπη. Και να έχεις αποτύχει. Γιατί άμα πάρει παίκτη θα βγει Ευρώπη. Δεν ξέρεις, είσαι πολύ κοντά. Ποια Ευρώπη να βγει. Είσαι κοντά ρε φίλε. Βράσε καημένε τα βγει Ευρώπη ο Άρης. Λοιπόν, καλά είναι. Ναι. Να βγει η χρονιά, μην ανοιχτεί. Ο 8ος ένατος και όποιος μιλήσει. Άρα λες βασικός στόχος του Άρη πλέον είναι να κλείσει χρονιά με ως δυνατό λιγότερες οικονομικές απώλειες. Να μην έχει απώλεια, απώλεια. Ναι. Τέλος. Ναι. Χρυσομένος είναι, μια χαρά, τέσσερις πέφτουνε, ναι. Τρεις το τέταρτος. Και άμα κουνηθεί κανένας και πήρε καρυπίδι και τα λοιπά, να πεις ακούστε κάτι, θέλετε να κάνετε τη λέσχη πάλι να το καταστρέψετε το σωματείο, να το βάλετε μέσα και να πλακώνεστε στις κερκίδες. Ναι. Φεύγω εγώ.
Σωστό. Με κουνιέστε και πολύ. Σωστό γι' αυτό. Και ναι. Ο Κούγιας μου λέει, τους λέω εγώ εκεί, ακούστε λέει κολόβλακι τους λέει, έτσι ακριβώς μιλάει. Γάμα εθνική ήσασταν. Ναι. Όχι λεφτά έχετε, όχι ο κάμπος, ή όχι αγρότες είστε και τα λοιπά. Τρίχες. Ναι. Τίποτα δεν είστε. Μούφες. Αν δεν ήμουν εγώ, θα ήσασταν γάμα εθνική. Γάμα, εγώ σας ανέβασα. Του μπέκα κολόβλακι, έτσι ακριβώς τους λέει. Έτσι μιλάει. Ναι, μην ανέβω στην κερκίδα και σας κάνω σόνικους. Λέει ο Κούγιας. Ο Κούγιας. Ναι, ο Κούγιας. Έτσι και σόνικους. Ναι, από τη φύγη ο Καρυπίδης, καθίστε γάμα εθνική ήσασταν. Ναι. Σας πήρα να πούμε. Ναι, αλλά είμαστε άριστα, σου πούμε. Βρε, δεν πάρεσε και μπουτάρεις. Ναι. Είσαι γάμα εθνική. Ναι. Σε πάω α, σε σώνω από το πρώτο γύρο. Ωραία. Δεν χρωστάω δεξιά και αριστερά. Πληρώνω τα εστιατόρια. Πληρώνω τους μάνατζερ. Πληρώνω τους παίκτες. Είναι πληρωμένοι. Σε συμμάζευες. Δηλαδή είναι η πρώτη χρονιά που σε συμμαζεύω. 20 χρόνια έχεις με τον Σκόρδα και το, την Κουκουβάγια και τον άλλο. Το πώς το λέγανε τον. Τι ήταν αρχιτέκτονα, στο διάλο ήταν εκείνο. Ρε, το Playmobil εκείνο, ο Αθανασιάδη. Τον άχητο, να πούμε, τον είχαν εκεί. Τον άχητο, με το Σκόρδα ρημάξαν το σωματείο, το βάλανε μέσα. Άρα λες η χρονιά να κλείσει όμορφα και εγώ Καρυπίδης, θα με καβάλει και εκεί θα καθίσει καλά. Ρε. Ναι, αλλά δεν βλέπω να ισχύουν και να γίνονται αυτά που λες εσύ. Τα οποία έχουν μια βάση, λες. Θέμα να μην ανοιχτεί η ομάδα. Θες να πας Ευρώπη, κάτι λες και να πας Ευρώπη. Κάντε τι λες και ρε κουβαρντάδες, πόσα εισιτήρια διαρκεία έχετε. Έχει. Τι έχει. Κοντά στις 10.000. Πόσα έχει? Κοντά στις 10.000. 10.000. Ναι, πού είναι το νούμερο, ποιος είναι? Έχει, κάπου εκεί είναι το νούμερο του. Και το Χατζάκι τον κουνιέστε, δεν του δίνεται είδηση γιατί κάνει κριτική Φλόρη. Χατζάκι είναι μάχημος ρε πόρτα. Ισάρε Φλόρη, το Χατζάκι. Μάχημος ρε πόρτα. Κάνετε το Χατζάκι μαγκές. Ναι. Τσαλτίδες της εποχής εκεί. Ναι. Να μην πούμε τίποτα για τον Άρη, μην βγει τίποτα έξω για τον Άρη. Πάμε ένα τελευταίο φίλο, καλημέρα. Ένα τελευταίο, ναι. Έπεσε. Λοιπόν, είδηση. Από τη σούρα το ναι. Συμφώνησε με Μπαρτσελόνο Ντε Γιόγκ. Για μένα είναι ό,τι καλύτερο βγαίνει ποδοσφαιρικά στον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Πόσα, τι στατιστικά έχει αυτός? Αυτός είναι ένας στόπερ που μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις του άξονα. Στόπερ, χαφ, επιθετικό χαφ, μπορεί να, να βγει μπροστά και να προωθεί και να βάλει γκολ. Είναι ένας 20χρονος του Άγιαξ, τον οποίο τον παίρνει η Μπαρτσελόνα 75 εκατομμύρια ευρώ. Για στόπερ. Στόπερ χαφ, δεν ξέρω που θα το βάλει. Ένα ψηλό παλικάρι μπορεί να κατεβάσει την μπάλα. Τι χαύρα πάει. Ο στόπερ χαφ. Άμα αρχίσει η Μπαρτσελόνα και παίζει με χαφ στόπερ, χάει και άστο. Είναι ένα στόπερ ο οποίος ξέρει μπάλα, ρε παιδί μου. Ξέρει τι μου δηλώνει αυτό. Ναι, για πες. Μου δηλώνει αυτό ότι η Μπαρτσελόνα πάει να αλλάξει το στυλ τώρα. Να ήρθαν κατευθείαν μηνύματα. Πεχταρά λέει δεν υπάρχει. Ναι. Εντάξει, λέει, δεν είναι θέλει να αλλάξει το στυλ παιχνιδιού. Ήθελε να αλλάξει το στυλ παιχνιδιού. Εξυγχρονίζοντα και το ποδόσφαιρό τη. Δηλώσει να πάει πιο πολύ στα δεδομένα. Ναι. Δεν πάμε εμεί στα δεδομένα τη Μπαρσελόνα, δεν μπορούμε. Θα πάει η Μπαρσελόνα στα ευρωπαϊκά. Θα αλλάξει η Μπαρσελόνα. Πρέπει η Μπαρσελόνα θα πάει στον κόλπο. Το τικιτάκα πέθανε. Τελείωσε. Γεια σα, πήρε τι πήρε, μάζεψε, τη μάγκωσαν, την έμαθα πώ να αντιμετωπίσουν. Τώρα σου λέει θα πρέπει να αλλάξω εγώ τον τρόπο παιχνιδιού. Λοιπόν, τον Ηλιάδη λέει εννοούσε, λέει ένα φίλο για την κουβέντα νωρίτερα που κάναμε. Όχι. Όχι. Ο Ηλιάδη, τι ο Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης πήγε στην Αμερική, έκανε τον παγωτατζή, τον φέρατε ξανά πρόεδρο στον Άρη. Ο Ηλιάδης φταίει. Ο Ηλιάδης φταίει, ρε ηλίθιοι. Ναι. Που άφησε τον Άρη, πήρε και τα χόρτα εδώ πέρα και πήγε πάνω και το ξαναφέρατε. Ο Ηλιάδης φταίει. Όχι. Χαϊβάνια. Όχι. Ο Ηλιάδης φταίει. Ο Ηλιάδης, αν είναι κάποιο που δεν φταίει, είναι σίγουρο ο Ηλιάδης. Αχαϊβάνια. Λοιπόν. Παγωτά πουλούσε στην Αμερική, χαϊβάνια. Κλείνουμε, αλλά πρώτα θα σε ενημερώσουμε για τα πολλά δώρα, τα μεγάλα πίθανα δώρα. Κατεβάστε το MyFill to Go App, διότι με το Flames to Go συγκεντρώνετε Flames. Ό,τι και αν κάνετε, θα εξαργυρώνετε μέσα στο ανανεωμένο MyFill to Go App για να διεκδικήσετε απίθανα δώρα. Αυτό το μήνα κυνηγάτε ένα Fiat 500 και ένα ταξίδι στον προορισμό που εσείς θέλετε. Το κυνήγι όμως των Flames δεν σταματά, γιατί κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα μπορείτε να ανακαλύψετε νέα δώρα μέσα από το MyFill to Go App. Κάπου εδώ ο σεληνιασμένος ραπ και ο βραχνιασμένος κουλ που έμεινε χωρίς φωνή ξαφνικά. Σας κατεβάζω τα story, ευχαριστήσουμε Εμίλιο Γαβριλίδη. Μείνετε εδώ, το στούντιο θα ξεχυλήσει σε λίγο, διότι μπαίνουν τα δύο θορυχτά ποτέμκιν του Ραδιομεγάρου. Έτσι, Γιώργος Ζαΐρης και Μιχάλης Σαρόπουλος. Θα γίνει χαμός εδώ μέχρι και τις 12. Στις 12 λογικά ενημέρωση κανονικά. Στη Σέντρα, όχι λογικά, σίγουρα στη Σέντρα θα είναι. Με Γιώργο Μπούζο, καλό πρωινό να έχετε όλοι σας, θα τα πούμε τα απογευματάκια, ελπίζοντας ότι θα στρώσουμε και φωνή, Εμίλη, έτσι. Καλημέρα!